Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ίσως δεν είναι τυχαίο που η σημερινή καλοκαιρινή μέρα έφερε αυτή την καταρακτόρη βροχή. Μπορεί να μην είναι καθόλου τυχαίο που άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού. Γιατί είναι μια μέρα δύσκολη και σκοτεινή και στενάχωρη πολύ για όλους μας. Καθώς ένα κομμάτι από τη ζωή μας δεν υπάρχει πια. Και μιλάω για την ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ που μεγαλώσαμε, με την ΕΡΤ που αγαπήσαμε, διαφωνήσαμε, αλλά είναι ένα κομμάτι από το DNA μας. Ξέρετε, χθες το βράδυ, έλεγα και εγώ τηλεόραση όπως όλοι μας, και είχα καρφωθεί στην ΕΡΤ, περιμένοντας να δω πότε θα πέσει το σήμα. Και έκανα ένα συνειρμό εκείνη τη στιγμή. Δεν είχα γεννηθεί τότε, όταν μπαίναν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μιλάμε το 1941, τον Απρίλιο, αλλά άκουγα μετά από διάφορες εκπομπές που γινόντουσαν τη φωνή του τελευταίου εκφωνητή του ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού που έλεγε ότι σε λίγο δεν θα μπορούμε να εκπέμψουμε γιατί μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, θα κοπεί η φωνή μας σε λίγο και κόπηκε. Και όταν έπεσε ο πομπός στην Πάρνηθα και στον Ημιτό και κόπηκε και η φωνή και η εικόνα από την ΕΡΤ, έκανα αυτόν τον περίεργο συνειρμό. Όλα αυτά βέβαια είναι συναισθηματικά. Ενός ανθρώπου που πέρασε ίσως τα καλύτερα του χρόνια τα τηλεοπτικά και είναι πολλά. Είναι 36 τον αριθμό τα χρόνια μου στην τηλεόραση. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε στην ΕΡΤ. Από την εποχή των Reporters, όσοι θυμόσαστε. Μια εκπομπή που ξεκίνησε το 81 και μας την κλείσανε το 89. Αυτή λοιπόν είναι η συναισθηματική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Υπάρχει όμως και ο ρεαλισμός, που λέει ότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα ζούμε ίσως ένα μείζον πολιτικό γεγονός, που δεν ξέρουμε όλοι πού θα μας βγάλει. Και πολύ πιθανό να μας βγάλει στις εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένας άνθρωπος, να αποφασίζει για να κλείσει ένας δημόσιος οργανισμός και να μείνουν στον δρόμο 2.500 άνθρωποι. Και μιλάω για έναν άνθρωπο, γιατί ο κύριος Σαμαράς αποφάσισε μόνος του, ούτε με το Υπουργικό Συμβούλιο κουβεντίας τίποτα, ούτε σε συνόηση με τους πολιτικούς αρχηγούς που τον στηρίζουν, ήρθε σε επαφή, ούτε κουβέντιασε με άλλους φορείς. Κάποια στιγμή είπε: θα το κλείσω, διότι εγώ χρειάζομαι τουλάχιστον 2.000 κεφάλια να προσφέρω στην Τρόικα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν με αρέσουν ούτε κυτρινισμοί, ούτε υπερμπαλισμοί, ούτε να κάνω τον καμπόι, ούτε να κάνω έτσι μια ξέφρενη και φανατική αντιπολίτευση, κάθε άλλο. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Και ίσως αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο αυτή τη στιγμή σε όσους ακόμη και συμπαθούν αυτή την κυβέρνηση. Ότι δεν μπορείς ένας άνθρωπος να αποφασίζει όλα αυτά. Αυτό μυρίζει φασισμό και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολιτικό γεγονός και μια πολιτική πράξη που δεν μας βρίσκει κανέναν, ελπίζω, στο δίπλα του. Υπάρχουν ζητήματα μεγάλα που θα κουβεντιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πέρα, σας είπα, από το συναισθηματικό. Σε αυτή την εποχή που έχει πέσει η πυρηνική βόμβα κυριολεκτικά στο επάγγελμα το δικό μας, των δημοσιογράφων, αλλά και σε άλλα επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, για να μην το θέλω. Αν πάση περιπτώσει, στο επάγγελμά μας έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Σας το λέω, σας το βεβαιώνω, γιατί ζω την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το επάγγελμα, που είναι μια αυτή τη στιγμή κρανίου τόπος, να βρεθούν και άλλοι 2.500 οικογένειες που δεν θα έχουν μεθαύριο δουλειά. Όμως, το ερώτημα για μένα το κρίσιμο είναι τι κρύβεται πίσω από την απόφαση του Σαμάρα. Τι κρύβεται. Ένας πολιτικός τσαμπουκάς να δείξει ότι είναι ισχυρός, ότι βάζει λιγάκι και στο σακούλι τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη και τους λιμάρει κιόλας, γιατί τους δείχνει αδύναμους και είναι αυτός που αποφασίζει. Είναι λοιπόν ένας πολιτικός τσαμπουκάς του Σαμαρά που κρύβει μια ενδότερη σκέψη να πάμε σε εκλογές, γιατί έχει μετρήσει ότι θα του βγουν τα κουκιά. Είναι μια πλήρης και τυφλή υποταγή στην Τρόικα, που τον Ιούνιο θέλει 2.000 κεφάλια εργαζόμενων Ελλήνων, που πρέπει να διωχθούν από το λεγόμενο δημόσιο τομέα. Και ξαφνικά με τη μία έχει 2.500 κεφάλια εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, 2.656 νομίζω. Ή μήπως όλα αυτά σημαίνουν τελικά μία παράδοση της ελληνικής τηλεόρασης στα γνωστά ιδιωτικά μονοπόλια
που κάνουν τις δουλειές όπως τις κάνουν και θέλουν μία τηλεόραση στα χέρια τους. Άρα, μία κρατική τηλεόραση δεν πρέπει να υπάρχει ή αν υπάρχει θα είναι ένα κανάλι το οποίο θα κουλαντρίζουμε και όλα, θα το ελέγχουμε. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμα ερωτηματικά υπάρχουν στη σημερινή εκπομπή και αυτό το βράδυ. Και όλοι αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα της ΕΡΤ. Αυτό που λένε να κάνουν το καινούριο ο νέος φορέας, πώς θα τον κάνουν, ποιοι θα τον κάνουν, ποιοι θα μπουν επικεφαλής αυτού του φορέα, ποιοι θα τον επανδρώσουν, πώς θα γίνει η επιλογή των νέων ανθρώπων, των δημοσιογράφων και όλων αυτών των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, αυτό το βράδυ εδώ θα κινηθούμε, σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Είναι μια εκπομπή που γίνεται με ειδική άδεια από την Ένωση Συντακτών. Θα ασχοληθούμε μόνο με το θέμα της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσω πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας με την Νανά Νταουντάκη, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, είναι το σωματείο μας. Είναι η Νανά Νταουντάκη στην ΕΡΤ και ο Σωτήρης Κουλούδης, που είναι ο συνεργάτης μας, ο ρεπόρτερ που είναι στην ΕΡΤ. Να την ακούσουμε. Νανά, καλησπέρα. Νανά, καλησπέρα. Νανά, μας ακούς? Καλησπέρα. Γεια σου, Νανά μου. Λίγο δύσκολα είναι τα πράγματα, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Σας ακούω, ναι, ναι. Σε παρακαλώ, πες μας. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια χαρά. Πες μας, Νανά, ποια είναι αυτή τη στιγμή η απόφαση και η θέση της ΕΣΥΕΑ για να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Θα μας απαντήσει, Νανά, γιατί έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο. Η απόφαση της ΕΣΥΕΑ, και όχι μόνο της ΕΣΥΕΑ, αλλά όλων των σωματείων του κλάδου, όλων. Δεν ακούγομαι. Ναι. Ακούγεσαι, Νανά, ακούγεσαι. Συνέχισε. Είναι να υπερασπιστούν το δημόσιο αγαθό της ΕΡΤ, δηλαδή της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Γιατί αυτό ανοίξει τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί κανένας κύριος Σαμαράς να κατεβάζει τη συχνότητα και να βάζει μαύρο, γιατί δεν του ανήκει. Ναι. Αυτό και θέλω να πω, ναι, επειδή τον άκουσα να μιλάει, ότι αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Δύσκολα ακούω. Συνέχισε. Ότι ο κύριος Σαμαράς έδειξε πως βλέπει η κυβέρνηση την ενημέρωση, δηλαδή με μαύρο, και οι εργαζόμενοι έδειξαν πώς τη βλέπουν. Άνοιξαν την ενημέρωση σε όλους και στον ίδιο για να τους βρίζει. Νανά, θέλω να μας πεις το εξής επίσης. Άρα λοιπόν λες εσύ ότι σαν εκπρόσωπος της ΕΣΥΑ και αντιπρόεδρος ότι θα πάμε σε έναν διαρκή αγώνα όσο εφαρμόζεται αυτή η απόφαση Σαμαρά για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα ενημέρωση, διότι οι δημοσιογράφοι θα απεργούμε συνεχώς μέχρι να αλλάξει τι. Μέχρι να πάρουν πίσω την απόφαση για την ΕΡΤ. Αλλά η ενημέρωση θα υπάρχει. Mm-hmm. Θα υπάρχει ενημέρωση. Όλο το διαδίκτυο είναι ανοιχτό. Εμείς δεν κάνουμε απεργία στο διαδίκτυο. Και επίσης δίνουμε άδεια σε όλους όσοι παίζουν το θέμα της ΕΡΤ. Και τα απεργιακά, όπως αύριο που απεργεί η ΓΕΣΕ και η ΔΕΔΗ, η επαγγελματική απεργία και η συγκέντρωση εδώ πέρα. Υπάρχει ενημέρωση. Ενώ εφημερίδες. Δεν την κόψαμε. Ναι, ενώ εφημερίδες και τέτοια δεν θα κυκλοφορούν μέχρι να αλλάξει η απόφαση. Έχει σημασία αυτό μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις. Όχι. Όχι, δεν θα κυκλοφορούν. Κοιτάξτε να δείτε. Ή έχεις ελεύθερη ενημέρωση ή δεν έχεις τίποτα. Mm-hmm. Αυτό που έγινε με την ΕΡΤ δεν έχει γίνει ούτε στη Χούντα. Mm-hmm. Δεν την κλείσανε την ΕΡΤ. Άρα πάμε σε μία πλέον... Αλλά... Ναι, ακούω. Συγγνώμη. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολιτικές εξελίξεις τέτοιες. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοιες πολιτικές εξελίξεις, γιατί τα γεγονότα είναι ραγδαίες, οι εξελίξεις αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Και έρχεται λοιπόν να έχουμε τέτοιες εξελίξεις που να αλλάξουν άρδιν τα πράγματα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο. Ο Υπουργός σήμερα έκανε μια ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής και έκανε μια ευθεία επίθεση κατά των δημοσιογράφων και της Ένωσης Συντακτών ιδιαίτερα, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κοιτάζουν το συμφέρον τους μόνο και θέλουν να δημιουργήσουν μια ανομαλία πολιτική.
ποια είναι η απάντηση της Ένωσης Συντακτών σε αυτή την άποψη Σαμαρά που διατυπώθηκε σήμερα. Η απάντηση της Ένωσης Συντακτών και όχι μόνο της Ένωσης Συντακτών αλλά και των τεχνικών και των διοικητικών είναι ότι οι 2.650 εργαζόμενοι της ΕΡΤ πληρώνονται με συλλογικές συμβάσεις. Οι 70 σύμβουλοι του κυρίου Παναγόπουλου με πόσα πληρωνόντουσαν που ανήκε στη Νέα Δημοκρατία? Η κυρία Σαλαγκούδη και οι άλλοι προσελήφθησαν τώρα με πόσα πληρωνόντουσαν? Κοιτάξτε να δείτε, αν υπήρχε πρόβλημα στην ΕΡΤ και όπου υπάρχει, δεν υπήρχε από τους εργαζόμενους, υπήρχε από την εκάστοτε κυβέρνηση και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ευθύνεται για τέτοιες ιστορίες όπως αυτή που σας προανέφερα του κυρίου Παναγόπουλου για την οποία έχει μηνυθεί από την ΕΡΤ, από την ΠΟΣΠΕΡΤ, εκατομμυρίων ευρώ, ενώ και ο ίδιος πληρωνόταν με περίπου 1.000 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα λεφτά που πήγανε. Η ΕΡΤ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή είναι ένα κερδοφόρο μαγαζί που δίνει το 10% των κερδών της στο κράτος. Δεν επιβαρύνει το κράτος και έχει εξαιρετικό δυναμικό ανθρώπινο και έχει μηχανήματα από τα οποία έχουν ωφεληθεί τα ιδιωτικά κανάλια και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορεί να κλείνει η ΕΡΤ γιατί δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει τη δική της φωνή. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα κρατικό κανάλι για να μιλάει, να είναι η φωνή της χώρας μας και εμείς αυτή τη στιγμή έχει σιωπήσει η φωνή της χώρας μας από την κυβέρνηση και είναι ανοιχτή μόνο από τους εργαζόμενους. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό κουράγιο να έχουμε όλοι μας γιατί προβλέπω ότι υπάρχει μακρύς αγώνας μπροστά μας. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά που προβάλλετε τον αγώνα των εργαζόμενων και την ενημέρωση του λαού. Λοιπόν, καταλάβαμε από αυτά που μας είπε η Νανά, την οποία αγαπώ και πάρα πολύ και την ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι η σύγκρουση πλέον δημοσιογράφων κυβέρνησης είναι ανοιχτή, είναι ολομέτωπη. Είναι προφανές ότι μπήκαμε σε μια περίοδο κρίσης και πολιτικής και είναι φανερό ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τώρα πίσω. Δεν μπορεί να κάνει πίσω ούτε ο Πρωθυπουργός, προφανώς, ο ίδιος έτσι το νιώθει, ούτε βεβαίως οι εργαζόμενοι, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, είμαστε τα κάγκελα. Βεβαίως γίναν πολλά στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν κανείς πρέπει να στοχοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί ακόμη, εν πάση περιπτώσει, ή ελέγχονται. Δεν μου αρέσει η στοχοποίηση, ο τάδε έκανε αυτό και ο τάδε έκανε το άλλο, όταν ακόμη δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Αλλά είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η αμαρτωλή ΕΡΤ. Η αμαρτωλή ΕΡΤ, αμαρτωλή από την εποχή της Χούντας ακόμη, όταν δημιουργήθηκε και του Καραμαλή του Κωνσταντίνου, του μεγάλου, του Εθνάρχη, που λένε μέχρι σήμερα αυτή είναι η αμαρτωλή ΕΡΤ με τις συμβάσεις περίεργες, με τις αναθέσεις σε δικούς μας, με τους διορισμούς των ανθρώπων οι οποίοι ελεγχόντουσαν από την κάθε κυβέρνηση. Είναι γνωστά αυτά. Και το άλλο θέμα είναι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δεν ήταν καθόλου για την αμαρτωλή ΕΡΤ. Λοιπόν, πολλά θέματα, κρίσιμα θέματα, τα γεγονότα τρέχουν. Η μέρα είναι κρίσιμη, η βραδιά είναι πολύ κρίσιμη. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ που κάποιοι από όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που θα δείτε σήμερα έχουν γνώση του θέματος από κοντά. Να ξεκινήσω από δεξιά. Η κυρία Έλληνα Κουντούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βουλευτής της Ανεξάρτητης των Ελλήνων, πρώτης Αθήνας. Ο κύριος Λάκης Κομινός, καλησπέρα κύριε Κομινή, ηθοποιός. Για ένα πολύ μικρό διάστημα και διευθυντής επάνω στην τότε η ΕΝΕΔ. Μου λέει κάτι στο μακιγιάζ, θα σας το πει τώρα που πλακώθηκε με κάτι εκεί πέρα εξωματικούς. Ήταν εκπληκτική εποχή, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Φέρης, καλησπέρα κύριε Φέρη, σκηνοθέτης. Επίσης έχει δουλέψει στην ΕΡΤ και έχει κάνει δουλειές. Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, γεια σου Παύλε, ηθοποιός, τον ξέρετε. Επίσης έχει δουλέψει στην ΕΡΤ. Πόντιος, αεξής. Τα λες για καλό αυτά? Πάρα πολύ καλό. Εντάξει, τώρα καλό. Πόντιος και αεξής, καλύτερα απ' όλα. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Νίκος Μαρκάτος, καλησπέρα και εμένα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Και μια και το είπατε για την κατοχή. Ένας καθηγητής σήμερα, συνάδελφος, εξαιρετικός, απολιτικ, αν θέλετε, μου είπε: Νίκο, εχθές με πιάσαν τα κλάματα όταν έκλεισε το σήμα της ΕΡΤ, γιατί θυμήθηκα πώς έκλεισε ο ραδιοσταθμός του Πολυτεχνείου εδώ, Πολυτεχνείο. Ναι. Αυτές οι μνήμες δεν πρέπει να ξεχνιόνται. Υπάρχει αυτή η επίσης. Ένα συνειρμός υπάρχει. Και δεύτερον, δεν έχει κλείσει η ΕΡΤ.
Επιμένω σε αυτό. Ναι. Η κυβέρνηση έχει χάσει από χτες μέχρι σήμερα. Με πήραν από τον Ντάρμπι της Αγγλίας και μου είπαν μπράβο, καλά τα είπε στην ΕΤ. Άρα την ακούσαν. Μεταδίδεται μέσα από το 90,2 και εν όσο οι εργαζόμενοι διατηρούν την ΕΡΤ, η κυβέρνηση δεν κερδίζει. Λοιπόν, Δημήτρης Γίτσας. Καλησπέρα κύριε Γίτσα. Καλησπέρα σας. Μέλος κόμματος Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, του Ανδρέα του Λοβέρδου, δικηγόρος. Κάποια στιγμή ο κύριος Λοβέρδος θα μιλήσει και μαζί μας στο τηλεφώνου. Βλέπετε, είναι και δύσκολη ημέρα σήμερα, δύσκολη νύχτα. Αλλά τον έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Λοβέρδο. Η κυρία Μαρλέν Ασημακοπούλ. Καλησπέρα, κυρία Ασημακοπούλ. Καλησπέρα. Είναι εργατολόγος και ειδική σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Την χρειαζόμαστε σήμερα, διότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους εκεί στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι έχετε αναλάβει κάποιος από εκεί πέρα, έτσι. Για τα παιδιά αυτά με πέραν τηλέφωνο σήμερα και μου λέγανε ρεσικό, θα κάνει μια εκπομπή, βοήθησε μας να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή στον αέρα όλοι τους ξέρουν ότι ουσιαστικά είναι απολυμμένοι. Τους έχουν πει θα σας αποζημιώσουμε και μετά θα κάνετε και μια αίτηση για να δούμε πώς θα πάρουμε από εσάς και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μας βοηθήσετε σήμερα εσείς. Και ο κ. Μιχάλης Γιαννάκης. Καλησπέρα κύριε Γιαννάκη. Καλησπέρα σας. Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Νέα Μέρα του Χρήστου Ζώη. Ωραία. Από την άλλη πλευρά η Μάρα Χαρμαντά. Μάρα Χαρμαντά. Καλησπέρα σας. Η οποία Μάρα Χαρμαντά που είναι δίπλα μου σε κάθε εκπομπή, τι κάνει μέσα από το διαδίκτυο, συνδεόμαστε μαζί σας. Να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις, προτάσεις. Για πέρα, λοιπόν. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν και σήμερα περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211-5550-520 και 521, τα email σας στο athéatos.kosmos@yahoo.gr. Το λογαριασμό μας στο Facebook θα το βρείτε στον Αθέατο Κόσμο και όταν πληκτρολογήσετε Αθέατος.gr στο Twitter μας ακολουθείτε. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές μας στο YouTube κάθετος user κάθετος Αθέατος Κόσμος. Μάλιστα. Και πίσω από όλα αυτά κυρίες και κύριοι υπάρχει ένα για μένα εθνικό θέμα. Ακούγεται ίσως έτσι πολύ βαρύγδουπο αυτό που λέω. Αλλά υπάρχει ένα εθνικό θέμα. Και ποιο είναι αυτό το εθνικό θέμα? Θα αφήσουμε την τηλεόραση στα τουρκικά σιρίαλ για να ξέρω δηλαδή, τι μας γίνεται σε αυτή τη χώρα τελικά. Θα την αφήσουμε την τηλεόραση στα πρωινάδικα με τα βυζιά και τα μπούτια που δείχνουν οι κοπέλες πάνε εκεί, οι λεγόμενες και γλάστρες, και δεν έχω τίποτα να κορίτσια, αλλά αν τα λέμε κάποια στιγμή όλα όμως θέλω. Ή θα αφήσουμε την τηλεόραση όλα αυτά τα χάχανα και χούχουχου που δεν προσφέρουν τίποτα αβολτά σε ενημέρωση. Η ΕΡΤ, είτε συμφωνούσαμε μαζί της, είτε διαφωνούσαμε, είτε την βλέπαμε πολύ ή δεν την βλέπαμε πολύ, τουλάχιστον προσέφερε προβληματισμό, αναζητήσεις, ενημέρωση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Οι δημοσιογράφοι κυρίες και κύριοι της ΕΡΤ και η τεχνική, τους ξέρω γιατί έχω δουλέψει, σας είπα εκεί πέρα, ήμουνα 81-89. Δίνουν την ψυχή τους σε αυτή την ιστορία. Άλλοι φταίνε που ήταν οι ΕΡΤ μερικές εποχές σαν μια ψόφια για Ελλάδα που την κλωτσάς και δεν κουνιέται καθόλου. Άλλοι φταίνε για αυτό το πράγμα. Η ΕΡΤ θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σταθμός σε τηλεθέαση. Κύριε Χαρδαβέλα, έτσι όπως το είπατε, εθνικό θέμα, νομίζω ότι θα πείτε αυτό που συζητιέται πάρα πολύ έντονα σήμερα, ότι οι συχνότητες κλείσανε στις παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή στα κρητικά νησιά επάνω στην Θράκη. Και δυστυχώς θα γνωρίζετε ότι υπήρχε τρομερό πρόβλημα με τις συχνότητες της γείτονης χώρας, η οποία, πώς γινόντουσαν με τα αεροπλάνα, με τις αναχαιτήσεις, κάπως έτσι γινόταν και με το σύνολο. Για αυτή τη στιγμή αυτές οι συχνότητες μπορεί να καλυφθούν και θα καλυφθούν γιατί είναι ελεύθερες και μετά θα αντιμετωπιστεί τεράστιο πρόβλημα για να μπορέσει να εκπέμψει ξανά. Πάμε το καινούργιο κανάλι. Πάμε τηλεφωνικά πάρα πολύ καλά. Σας παρακαλώ πολύ, συγγνώμη που σας διακόπτω τόσο γρήγορα, αλλά είναι στον δρόμο. Στη Ρόδο. Εκεί πέρα είναι ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, στο τηλεφωνό μας, πρόεδρος της Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, είναι το νέο κόμμα που έχει δημιουργήσει. Να τον ακούσουμε, είναι στη Ρόδο, παρακολουθεί τα γεγονότα από εκεί. Κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Να επιβεβαιώσω ότι και εδώ στη Ρόδο συμβαίνει. Διακοπή αυτού του προγράμματος ραδιόφωνο και μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω ότι καλύπτεται από σταθμούς της γειτονικής χώρας. Ήταν μια κίνηση, πιστεύω, βεβαιασμένη, τυφλή. Δεν προϋπέθεται αξιολογήσεις. Έγιναν για την αναδιάθρωση της ΕΡΤ το 2011. Άλλαξε η κυβέρνηση τότε και η κυβέρνηση Παπαδήμου και η κυβέρνηση Σαμαρά η Τρίπο και μετά. Δεν είχε επιληφθεί του θέματος και ξαφνικά έρχεται αυτή η μέθοδος και η πρακτική που είναι τυφλή, επαναλαμβάνω,
και η οποία δημιουργεί και πολιτικά διέξοδα πολύ μεγαλύτερα από το πρόβλημα το ίδιο. Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχω δύο κρίσιμα ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί το έκανε αυτό ο Σαμάρας. Γιατί το έκανε. Έχει μεγάλη σημασία αν μπορούμε να το πούμε. Τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Και δεύτερον, πού πάμε. Τι μείζον πολιτικό θέμα δημιουργείται. Ποια κρίση δημιουργείται και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Κύριε Καταβέλα, δεν θέλω να προσπαθήσω να εξηγήσω για του Πρωθυπουργού την πολιτική επιλογή. Είναι αυτή που είναι. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις πάνω στα κίνητρά του ή στις προθέσεις του. Εκείνο όμως που θα ήθελα να υπογραμμίσω έχει να κάνει με το τώρα και το αύριο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να γίνει μία εκ μέρους του υποχώρηση, να ψηφίσουμε στη Βουλή τον νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ, λόγου χάρη τον νόμο του 2011, και να προχωρήσουν τα πράγματα παραπέρα χωρίς να έχουμε εμπλοκές. Η δεύτερη λύση είναι αν ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κάνει κάποια υποχώρηση, να δώσει τη θέση του, να παραχωρήσει τη θέση του, να παραιτηθεί, να σχηματιστεί από αυτή τη Βουλή μια άλλη κυβέρνηση με τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Επιμένω σε αυτά τα δύο και κυρίως το πρώτο, διότι σας μεταφέρω ένα κλίμα από το Ρέθυμνο που είναι σήμερα. Του τουρισμού. Και για όσους τραγωδικούς κλάδους συνδέονται με τον τουρισμό, προεκλογική περίοδος αυτή τη στιγμή θα ήταν καθολική καταστροφή. Θα ήταν καταστροφή, λέτε. Καταστροφή. Μάλιστα. Το εκλαμβάνουν οι άνθρωποι του καθημερινού μόνο έτσι. Επειδή λοιπόν πρέπει να αποφευθούν πάση θυσία οι καταστροφικές εκλογές, η μία λύση και ίσως αν θέλετε η πιο λογική είναι να βρουν όσοι συγκροτούν ένα χώρο λογικής. Μία λύση και η αναδιάρθρωση να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει. Και δύο χρόνια καθυστερεί. Και η αναδιάρθρωση. Και να διορθωθούν αμέσως προβλήματα που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με την επιλογή, αυτή την σπασμωτική επιλογή του κλεισίματος, ή αν ο Πρωθυπουργός και το βασικό κόμμα, τη βασική πολιτική δύναμη στην υπάρχουσα πολιτική βουλή δεν θέλουν να υποχωρήσουν, δεν ας πάμε σε μια διαδικασία με την παρέτηση του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης διερευνητικών εντολών για να αναδειχθεί από αυτή τη βουλή μια νέα κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Η τρίτη λύση είναι οι εκλογές. Σας ξαναλέω όμως ότι οι εκλογές είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Καταστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λοβέρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ κύριε Καταβέλα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και έχουμε πολλά να πούμε μετά από αυτά που είπαμε στον κύριο Λοβέρτο. Νομίζω μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα ήδη. Πάμε. Είμαστε και πάλι κοντά σας λοιπόν σε ένα βράδυ που είναι αφιερωμένο όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, σε ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει σαν διαδίκτυο ή σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης, που είναι αφιερωμένο σε αυτή την ιστορία με την ΕΡΤ, στο ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ που σημειώθηκε το βράδυ. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Λοβέρτο, τον κύριο Αντρέα Λοβέρτο, ο οποίος είπε δύο-τρία πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, ήδη υποχωρήσει ο Σαμαράς, ή θα πρέπει να πάμε σε εκλογές που είναι καταστροφικό για τη χώρα. Μιλούσε κυρίως γιατί ήταν στο Ρέθυμνο και στη Ρόδο και εκεί πέρα, λόγω έναρξης τουριστικής περίοδου, πραγματικά θα ήταν καταστροφικό να γίνουν εκλογές τώρα. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή, αν γίνονται εκλογές στην Αγγλία, δεν θα πάω στην Αγγλία. Αυτό με συγχωρείτε, είναι πρωτοφανές. Καμία εκλογή σε καμία χώρα δεν υπήρξε καταστροφή για τη χώρα. Είναι καταστροφή μόνο για τους βουλευτές της συγκυβέρνησης που ελπίζω ότι δεν θα βγει σχεδόν κανένας. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι από αυτού, εντάξει. Απλά λέει ότι εγώ προσπαθώ να ερμηνεύσω και τις κουβέντες του ίσως απόψη την άποψή του, ότι είμαι σε δύο τουριστικές περιοχές, είπε Ρόδο και Ρέθυμνο, και εδώ πέρα έχω κουβεντιάσει με τον κόσμο και όλοι τρέμουν να μην πάμε σε εκλογές, διότι προφανώς φοβούνται οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εντάξει, και στην Ιμαθία μας δεν βουροδάκινα, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Τότε να κάνουμε εκλογές μόνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν δεν θα τους κάνουμε τότε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θέλω να δω, γιατί ελάχιστοι έχουν δει, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα να το παρουσιάσουν. Την ομιλία, ένα μέρος μάλλον της ομιλίας Σαμαρά, σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί πραγματικά πρέπει να κουβεντιάσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Ως εχθές. Στη θέση της δημιουργείται ταχύτατα μια νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά όχι κρατική, με λιγότερο προσωπικό, αλλά επάξια επιλεγμένο, με κριτήρια ΑΣΕΠ. Με ένα τεράστιο αρχείο στη διάθεσή της, που αν σωστά χρησιμοποιηθεί, αποτελεί μοναδική πηγή τεράστιου πλούτου,
που τόσα χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο και λαιλατήτο. Με ικανότητα να προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί μέσα στην Ελλάδα και να κερδίζει τον Έλληνα, όχι να σέρνεται σε τελείως περιθωριακά νούμερα τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Αυτή τη νέα ραδιοτηλεόραση έπρεπε να την έχει η Ελλάδα από χρόνια, αλλά είχε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Αυτή τη νέα ραδιοτηλεόραση θα τη δώσουμε εμείς τους Έλληνες το ταχύτερο. Δεν κλείνουμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, όπως λένε κάποιοι. Δεν την κλείνουμε. Θέλουν να περάσει ότι την κλείνουμε. Δεν την κλείνουμε λοιπόν. Αντίθετα, τώρα θα αποκτήσουμε πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Το λέω για την αλήθεια, χθες προσπαθούσαν αυτοί να την εμποδίσουν να ακουστεί. Φώναζαν για κλείσιμο. Δεν αναφέρονται ότι θα γίνει ένας νέος υγιής οργανισμός δημόσιας ενημέρωσης. Γιατί για τα προνόμια τους φωνάζουν. Όχι για τα δικαιώματα του λαού. Και βέβαια όταν έκλεισαν άλλες χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και βρέθηκαν εκατοντάδες άνεργοι, χιλιάδες άνεργοι, τα τελευταία 3 χρόνια, τέτοιου είδους αντίδραση δεν υπήρξε. Έκλεισαν για παράδειγμα ιδιωτικά κανάλια και εφημερίδες. Καμία αντίδραση. Υπήρξαν και μαζικές απολύσεις από κομματικά κανάλια. Καμία αντίδραση. Και τώρα που τελείωσε η αμαρτωλή ΕΡΤ, αληθινό σύμβολο προνομίων και αδιαφάνειας, για να πάρει τη θέση της μια νέα ελληνική ραδιοτηλεόραση, ξεσπά όλη η υποκρισία ενός συστήματος που έφερε την Ελλάδα ως εδώ και που δεν δέχεται να θυσιάσει τα προνομιά του για να σηκωθεί ξανά ο τόπος στα πόδια του. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως με τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, που όλοι άλλωστε θα αποζημιωθούν με τον πλέον γενναιόδωρο τρόπο και που αρκετοί θα επαναπροσληφθούν, με απόλυτη διαφάνεια στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Εγώ αναφέρομαι στα κυκλώματα που αποσπούσαν σκανδαλώδη προνόμια που απομιζούσαν την ΕΡΤ και τώρα δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμια τους. Εγώ πιστεύω θα τα χάσουν. Μιλάω ακόμα και για τους 2.000 περίπου που θα προσλάβει το δημόσιο εκεί που έχει πραγματικές ανάγκες. Στα νοσοκομεία και στα ΚΕΠ, για παράδειγμα. Στη θέση των υπεράριθμων που θα φύγουν από την ΕΡΤ. Να σας θυμίσω ακόμα ότι έγιναν πολλές προσπάθειες να εξηγιανθεί η ΕΡΤ με τον ήπιο, ας πούμε, τρόπο. Όλες απέτυχαν και ξέρετε γιατί. Διότι ήταν τόσο θεσμικά κατοχυρωμένα τα προνόμια και η διαφάνεια που κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προτάσεις, προσπάθειες υπήρξαν πολλές. Αλλά όλες είχαν καταλήξει το ίδιο αποτέλεσμα, μηδέν ιστοπηλίκων. Και ο κόσμος έβλεπε, κούναγε το κεφάλι του και μονολογούσε. Άντε πάλι μια από τα ίδια. Σκληρά λόγια. Αποφασισμένος φαίνεται να μην κάνει πίσω. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπε μερικά πράγματα, όμως, που ίσως είναι λίγο έξω από την πραγματικότητα. Έκλεισε η ΕΡΤ. Δεν είναι ανοιχτή η ΕΡΤ. Το τι θα γίνει μετά από 2 μήνες και πώς θα γίνει και με ποια πρόσωπα θα γίνει, αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Διότι αν το δω πάλι τους κομματικούς φίλους μας και τους συμμετέχοντες μας να μπαίνουν στην δίκη της ΕΡΤ, οι δημοσιογράφοι να κάνουν να επιλέγονται με κομματικά κριτήρια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν γίνει και γίνονται, τότε δεν είναι λύση ούτε καν αυτός ο νέος φορέας. Ένα δεύτερο πράγμα που δεν άκουσα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα γίνουν αυτοί οι 2.500 άνθρωποι, 2.500 τόσοι. Δεν είπε κουβέντα, είπε ότι. Τι είπε. Από δημοσιογράφοι θα γίνουν νοσοκόμοι. Λοιπόν. Είπε ότι θα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν γίνονται αυτά, κύριε. Θα το ξέρουμε γι' αυτό. Λέω πρέπει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πράγματι έλεγε ό,τι ήθελε. Καλό, περιμένετε. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να πάει να γίνει ούτε νοσοκόμο, ούτε να γίνει πράκτορα σε λεωφορεία, ούτε να πάει πουθενά αλλού. Είναι δημοσιογράφος, είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών, είναι επαγγελματίας, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, πρέπει να μείνει δημοσιογράφος. Δεν άκουσα τίποτα για αυτό το πράγμα. Το μόνο που λέει είναι ότι από αυτούς θα κάνουν αιτήσεις όσοι θέλουν και θα πάρουμε κάποιους. Λοιπόν, σας έβλεπα λοιπόν τώρα όλους σας και σημειώνατε και κουνάγατε κεφάλια και περίμενε με τη σειρά σας. Καταλαβαίνω ότι μια βραδιά έτσι έντονη. Όχι, πάνω στην ομιλία. Να ξεκινήσω από την κυρία. Εντάξει. Τι, επάνω σε αυτό που ακούσατε, πριν ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για την ΕΡΤ. Κοιτάξτε,
Η αλήθεια κύριε, είναι... Κύριε Κουντουρά, καταλαβαίνω ότι θα μιλήσετε κι εσείς αντιπολιτευτικά, διότι ανήκετε στην αντιπολίτευση. Όχι, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά και λογικά. Θα παρακαλούσα όλους σήμερα, που όλοι μας ανήκουμε σε ένα πολιτικό χώρο, να το δούμε το ζήτημα, όχι με κομματικά στενά κριτήρια. Εγώ θα μιλήσω ειλικρινά και λογικά. Ωραία, αυτή πάμε. Τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο κύριος Σαμαράς πήρε μία απόφαση, από ό,τι φαίνεται μόνος του, μόνο μερός. Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ήταν αντίθετοι. Εδώ έρχεται ο κύριος Σαμαράς και μας λέει ότι δεν έκλεισε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έκλεισε. Η ΕΡΤ είναι μία δημόσια περιουσία. Δεύτερο, θα μείνουν στο δρόμο 2.560 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και δημοσιογράφοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Έρχεται επίσης και λέει ότι η αμαρτωλή ΕΡΤ με τα σκανδαλώδη προνόμια. Να θυμίσω ότι αυτό συνέβαινε μόνο για τις διοικήσεις, όπως είπε και η Νανά προηγουμένως για τους 70 συμβούλους, και οι εργαζόμενοι δεν φταίνε σε τίποτα γι' αυτό. Αν υπήρχε όντως διαπλοκή και αδιαφάνεια, που ξέρουμε πολύ καλά ότι και όλοι συμφωνούσαμε νομίζω, είτε αντιπολίτευση είτε κυβέρνηση, ότι έπρεπε να γίνει πραγματικά μια αναδιάρθρωση με ένα τρόπο σωστό, με μια μεταβατική περίοδο και πραγματικά να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούν, μια δημόσια τηλεόραση χωρίς σκάνδαλα, με διαφάνεια, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εκείνοι αποφάσισαν όμως να κατεβάσουν το διακόπτη και θα σας θυμίσω, πρέπει να το είδατε, από τη γαλλική τηλεόραση η Γαλλίδα ανταποκρίτρια γύρισε και είπε ότι αυτό την τελευταία φορά που συνέβη ήταν στη δικτατορία. Πάμε στον και για να κλείσω, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας είπα όλοι, πριν ότι είναι εθνικό. Όχι, κλείνουμε. Εθνικό θέμα. Οι συχνότητες, όπως επιβεβαίωσε και ο κύριος Λοβέρδος, έχουν ήδη καταληφθεί. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την ομογένεια. Ότι όντως έχει φημωθεί η Ελλάδα και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, να συγκοφαντούμε ή να κατηγορούμε τους εργαζόμενους για λάθη και σε αυτό κάνω αυτή την σημείωση, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό, γιατί όλοι το επιθυμούσαμε επειδή εκείνοι φταίγανε. Συγκοφαντούν λοιπόν και κατηγορούν τους εργαζόμενους, ενώ είναι οι μοναδικοί οι οποίοι δεν φταίνε. Και εγώ μην ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτά που κουβεντιάζουμε, που ακούσατε. Κύριε Χαρδαβέλα, νιώθω ότι ζούμε σε μια χούντα. Ό,τι κινείται γύρω μου το βλέπω ότι είναι μια χούντα. Και αυτά τα λόγια που είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι όπως τα είπε, είναι με χουντικό περιεχόμενο. Δεν νιώθω τίποτα άλλο. Η ΕΡΤ μέσα στα έργα που έπαιζε, μέσα στις σειρές, είχε μια αξιόλογη σειρά, κατά την άποψή μου η καλύτερη που είχα δει τα τελευταία 20 χρόνια. Ελληνικά λεγόταν «Τεχνίδια συνωμοσίας». Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Και σε παιχνίδια συνωμοσίας, πρακτοριλίδικα και εντολών, εγώ δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο, θέλω μόνο να κάνω έναν αγώνα, να φύγει η χούντα. Όσο αφορά την ΕΡΤ και τις προτάσεις που έκανε, το ΑΣΕΠ που το θεωρούμε τόσο σωστό κτλ. Και ας το δεχτώ ότι θα κάνει σωστές προλήψεις. Δεν μπορεί να κάνει πρόληψη για τα μέσα. Δεν μπορεί από το ΑΣΕΠ να αξιολογηθεί ένας οπερατέρ, ένας σκηνοθέτης, ένας ηλεκτρολόγος, έναν μακιγέρ. Πώς μπορεί να κριθεί με τα πτυχία που μπορεί που και πιθανό να φέρει κάποιος από όλους αυτούς. Δεν γίνεται. Αυτή η δουλειά την ξέρουμε όλοι. Είναι δουλειά που λέμε εκτός από τα πτυχία και από τα τυπικά προσόντα, αποκτηθήσαν το στρατέμα. Αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τα ακούω βερεσέ, όπως ακούω και κάθε πια κουβέντα πολιτικού. Κύριε Φέρη. Εγώ θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και νομίζω και τώρα πρόσφατα από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, το θέμα της αξίας του τεράστιου αυτού αρχείου, του αξιολογότατου αυτού αρχείου, που έχει η ΕΡΤ πολύ σημαντικό και θέμα. Που είναι μια πολιτιστική κληρονομιά άνευ προηγουμένου και που δεν μετριέται. Ποιοι το φτιάξανε αυτό το αρχείο? Ποιοι το δημιουργήσαν αυτό το αρχείο? Δεν είναι οι υπάλληλοι της ΕΡΤ και οι συνεργάτες τους και εμείς οι απ' έξω? Ποιοι είναι? Το οποίο, κύριε Φέρη, ξέρετε ότι το αρχείο αυτό σε έναν ποσοστό έχει λαϊλατηθεί. Άγρια. Έχουν γραφτεί εκεί πέρα πάνω. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, καταλάβετε. Στην πρώτη εκπομπή των ρεπόρτερς, Οκτώβριο του 1981,
Τι είχαμε, είχαμε τον Αγγελόπουλο, τον μεγάλο Αγγελόπουλο, που σκηνοθέτησε ένα ρεπορτάζ δικό μας με τον Κώστα το Ρεσβάνη, τον συνάδελφο τότε. Είχαν πάει σε ένα χωριό επάνω στην Πίνδο με τον Αγγελόπουλο. Η μοναδική δουλειά του Αγγελόπουλου στην τηλεόραση. Χωριό τάδε, δεν θυμάμαι, κάτοικος ένας ήτανε. Ακριβώς. Ήταν ένας κάτοικος που είχε απομείνει στο χωριό, που πάνταγε μέσα σε ένα γέμο χωριό και μίλαγε με τα παράθυρα. Θυμάμαι τη σκηνή και να τριχιάζω και έλεγε: «Γεια σου, ρε Νόντα, πού είσαι τώρα?» Ήταν όλοι φευγάτοι ή πεθαμένοι. Σκηνοθεσία Αγγελόπουλου. Και είχα πάει με τον Κατσουρίδη, τον Ντίνο, τότε στον πόλεμο κάτω στην Παλαιστίνη. Και είχαμε ξεκινήσει τους ρεπόρτερ μας. Δεν υπάρχουν αυτά. Γραφτήκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες. Η λαιλασία είναι απίστευτη που έγινε. Και ό,τι απόμεινε έγινε το αρχείο αυτό που υπάρχει σήμερα. Ακριβώς. Γιατί πουλήθηκε και ένα αρχείο στα ιδιωτικά κανάλια. Το ξέρουμε αυτά, γιατί υπάρχουν φοβερά πλάνα στα ιδιωτικά κανάλια που δεν υπήρχαν τότε τα κανάλια. Άλλο αυτά. Πουλήθηκε ελαφρέα και ακόμα και στην Αμερική. Εγώ είδα εκπομπές δικές μου να πουλούνται σε DVD στην Αμερική κατευθείαν από την ΕΡΤ. Τώρα πώς έγινε δεν ξέρω. Έτσι. Το θέμα είναι ότι επειδή κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα το ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι μόνοι παράγοντες του οπτικοακουστικού θέματος. Μιλάμε για μέσα οπτικοακουστικής επικοινωνίας που τα κάνανε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή αντιμετωπίζουν τους πολίτες σας μάζα, ανόργανη ύλη και την επικοινωνία την κάνανε ενημέρωση από πάνω προς τα κάτω. Αυτό το είχα επιστεί στην προσοχή του κυρίου Βενιζέλου τότε που ήταν υπουργός πολιτισμού και μου είπε ναι, μου το είπαν και άλλοι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εδώ είμαστε που το χωράμε. Όπως και να έχει το πράγμα, τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ο σημαντικότερος φορέας πολιτισμού σήμερα στον κόσμο και εξ αποστάσεων. Μάλιστα. Από τους άλλους. Παύλο. Ναι, να προσθέσω. Πρώτη εκτίμηση. Να προσθέσω ότι μέσα στους χαρακτηρισμούς εκτός από Πόντιος και Εξής, συνταγματικά είμαι και αναπληρωματικός βουλευτής. Συγγνώμη για την είναι ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναπληρωτής. Γιατί κάποιοι άλλοι πήραν πρώτος. Πήρα του μισού. Πρώτος επιλαχών. Επιλαχών. Λοιπόν. Σε ποια περιφέρεια, Β' Αθήνα. Εκεί που πέφτουν κεφάλια. Με του ανεξάρτητου Έλληνες. Πρωτοκυρώνω. Δεν συγγνώμη, έχετε μυρίσει εκλογές μου φαίνεται και όλοι αρχίσετε και λέτε ήμουνα υποψήφιος τότε, έχει μυρίσει εκλογές. Τέτοια εποχή. Σας βλέπω όλους, σας έχω καταλάβει όλους. Ναι, πάμε. Ένα σημείο το οποίο παρακολούθησα από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά και δεν το δείξαμε εδώ πέρα ήταν το άκρος υποκριτικό και ίσως και το αυταρχικό θα έλεγα. Το είδα βέβαια με σπαστή εικόνα με το σήμα της ΝΕΤ όμως. Μέσω των 902 και την ώρα που είπε ότι δεν πιστεύω οι συντεχνίες να κόψαν την εικόνα από την ομιλία μου. Κάπως έτσι περίπου. Να το δεις στο δεύτερο μέρος. Να το δείξουμε μετά. Το έχουμε λοιπόν, δεύτερο μέρος αυτό. Θεωρώ όλο αυτό το σκηνικό άκρος υποκριτικό και αυταρχικό. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω πολιτικά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που κάποιος λειτουργεί αυταρχικά καταστρατηγείται το δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα μία διευκρίνηση. Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο ενημέρωση και δεν είναι μόνο τηλεόραση. Είναι και ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία από την οποία τη δούλεψα εγώ 4 χρόνια και ως αθλητικός και συντάκτης και ούτω καθεξής. Επικοινωνεί με πάρα πολύ κόσμο. Πρόγραμμα 1, πρόγραμμα 2, 3 λοιπόν. Το σύνολο της δημόσιας λοιπόν τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, γιατί δηλαδή έχει αυτή την απορία γιατί τόσο πολύ ενδιαφερθήκαν όλοι για την τηλεόραση, τη δημόσια και δεν ενδιαφερθήκα για ένα ιδιωτικό κανάλι, προφανώς θα λέει για τον Άλτερ και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, έχουμε λοιπόν, εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα κάνω κουβέντα. Θα συνεχίσεις. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα που λέει δεν είναι μόνο η ΕΡΤ που κλείνει, αλλά ασχολείστε μόνο με αυτήν. Γιατί είμαι από τα θύματα του Άλτερ, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως πάρα πολλοί άλλοι καλοί συνάδελφοι, ξαφνικά έκλεισε αυτός ο σταθμός και βρεθήκαμε κι εμείς να ψαχνόμαστε τι μας συνέβη. Δεν ασχολήθηκε κανείς με το θέμα αυτό και είναι μια πικρία που έχω, αλλά εγώ, okay, θα είμαι δίπλα τους. Ποια είναι η πικρία δική μου? Ότι ακούω τους συναδέλφους ΕΡΤ που λένε παιδιά, ελάτε δίπλα μας. Είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους και το εννοούμε αυτό οπωσδήποτε. Αλλά όταν εμείς ζητήσαμε να είναι κάποιοι δίπλα μας, δεν ήταν. Πριν από 2 χρόνια όταν έκλεινε το Άλτερ. Αυτό το λέω τώρα. Γιατί δεν ασχολούμαστε με το Άλτερ ή με όποιον σταθμό, διότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Εδώ πέρα μιλάμε για μια
ένα δημόσιο φορέα. Σύμβολο ενημέρωση. Ένα σύμβολο ενημέρωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί πέρα έπεσε εξ το άλτερ λόγω οικονομικών και επιχειρηματικών λαθών. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια πολιτική παρέμβαση σκληρή και βίαιη. Ναι. Μπορώ λίγο ακόμα να πω πέντε πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα σύμβολο. Δηλαδή, εχθές όταν έπεσε το μαύρο σκοτάδι και φύγαν τα σύμβολα ΝΕΤ, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 3, θα πούμε το σημαντικό ρόλο που παίζει εμείς οι Βορειοελλαδίτες, η ΕΡΤ 3. Με καταπληκτικές, είναι ντροπή να λέγονται από το στόμα του Πρωθυπουργού για ανάξους και δεν ξέρω τι άλλο, και αδιαφανείς. Οι καλύτερες εκπομπές επιστημονικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου, κοινωνικού περιεχομένου γίνονται στην ΕΡΤ 3 και όχι μόνο. Έχει πολύ καλό. Η καλύτερη κάλυψη των πολιτικών προεκλογικών προγραμμάτων πέρσι με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση έγινε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΤ με καταπληκτικές εκπομπές. Τα αγνοούμε αυτά και κάτι άλλο. Η αμαρτωλή αυτή η ΕΡΤ δεν είναι καθόλου αμαρτωλή, είναι και κερδοφόρα. Το ναι. θέμα είναι, η αλήθεια αρχίζει και τελειώνει στο εξής. Αυτοί που κάποτε μας υπακούανε τώρα είναι ανυπάκουοι. Γι' αυτό πρέπει να τους στείλουμε στα σπίτια τους, να βρούμε κάποιους άλλους μέσα από διαφάνεια εντός εκτός εισαγωγικών για να μπορούμε να τους ελέγχουμε. Λοιπόν. Πριν πάω στην άλλη πλευρά, να πούμε δύο πράγματα και θα μιλήσουμε συνέχεια. Ο κ. Στατούρης είναι στο τηλέφωνο μας, είναι πάνω στην ΕΡΤ σε λίγο. Ωραία. Πριν πάλι στην πλευρά αυτή, να πούμε ακόμη δύο-τρία πράγματα για να βάλουμε υλικό για συζήτηση. Πολλοί με ρωτάτε από το πρωί και με μηνύματα που μου έχετε στείλει και με τηλεφωνήματα να εξηγήσουμε γιατί τώρα. Γιατί έγινε τώρα αυτό. Έτσι. Είναι πολύ απλή η απάντηση, κυρίες και κύριοι. Διότι τον Ιούνιο η Τρόικα που έρχεται σε λίγες μέρες έχει ζητήσει 2.000 κεφάλια. Εγώ λέω κεφάλια για να καταλάβουμε τι λέμε. 2.000 κομμένα κεφάλια. Απολύσεις δηλαδή από το δημόσιο τομέα. Είναι μνημονιακή δέσμευση. Είναι μνημονιακή δέσμευση. Έκανα ένα ρεπορτάζ. Από το πρωί προσπαθώ να μάθω πολλά πράγματα. Έμαθα τα εξής. Ότι σε πρώτη φάση ήθελα να βάλουν χέρι στους καθηγητές. Να φάνε από εκεί τους 2.000. Λέγοντα ότι γίνεται μια εκπαιδευτική αλλαγή μεγάλη, συρρυκνώνεται ο χώρος, κλείνουν κάποια σχολεία και μένουν λιγότερα, αλλά δεν χρειαζόμαστε τους πολλούς καθηγητές. Θέλω λοιπόν να βάλουν χέρι στους καθηγητές. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Στεφανιτόπουλος, έκανε κάτι πάρα πολύ έτσι, ένα κόλπο θα έλεγα. Τι έκανε, μίλησε ότι αυξάνουμε τις ώρες διδασκαλίας και είπε ότι γίνεται και μια αλλαγή στον εκπαιδευτικό χάρτη. Αυτό έσωσε τους καθηγητές. Δεν τολμήσανε. Η δεύτερη σκέψη ήταν να βάλουν χέρι στην πολεμική βιομηχανία, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Είναι η μόνη βιομηχανία πολεμική που παράγει υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν τους έπαιρνε, δεν τους έπαιρνε αυτό. Και βεβαίως βρήκανε την ευκολία της ΕΡΤ. Υπολογίζοντας κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν τους βγήκανε. Υπολογίζαν ότι ο ελληνικός λαός. Που έχουμε ακούσει πολύ συχνά να λένε εκεί στην ΕΡΤ κάνουν και αυτό και διορίζονται οι δικοί τους κλπ. Δεν θα αντιδρούσε. Αλλά υπάρχει μια εντονότατη αντίδραση που δεν την περιμένουν εκεί, έχουν πέσει έξω στους υπολογισμούς τους. Πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ. Στο τηλέφωνο μας είναι ο κ. Δημήτρης Στρατούλης. Σε ζωντανή σύνδεση μαζί μας, ο βουλευτής του. Γεια και χαρά σας, κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε, κύριε Στρατούλη. Είστε εκεί απάνω. Πέστε μου. Γεια και χαρά, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή περίπου. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Κύριε Χαρδαβέλα, ακούω. Είμαστε περίπου 60 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είμαστε γύρω στους 60 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και το λαό που έχει έρθει για συμπαράσταση. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πει ότι αν επιχειρηθεί από την κυβέρνηση, αν δοθεί εντολή για εκένωση του κτηρίου, θα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με εμάς. Θα μπούμε μπροστά όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν να κάνουν με εμάς, με τον πολιτικό μας χώρο. Θα έχουν να κάνουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερο, έχουμε καλέσει όλο το λαό να έρθει στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, να το μετατρέψει σε ένα κέντρο αντίστασης και αγώνα, να μην περάσει ούτε το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, ούτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και επίσης, όπως ακούσατε και τον Αλέξη τον Τσίπρα σήμερα, με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται εδώ σήμερα και με αφορμή το αποφασίζουμε και διατάσσουμε του κυρίου Σαμαρά για τη διάλυση και τη συρρήκνωση της ΕΡΤ. Ξεκινάμε έναν ανένδοτο πολιτικό αγώνα μέχρι να γκρεμίσουμε, μέχρι να ρίξουμε αυτή την βάρβαρη και ανθρωποκτόνα κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Γιατί τελικά από ό,τι αποδεικνύεται είναι κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά,
και της δεξιάς, είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα μετά το 1974, και απλά το Πασόκ και η Δημάρ αναμένεται να αποδείξουν ή όχι αν είναι απλά δεκανίκια και μαϊντανοί και κολαούζοι αυτής της κυβέρνησης της δεξιάς. Εντάξει κύριε Σταντούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, καληνύχτα. Κύριε Χαρδαβέλα, μια παρατήρηση πολύ σοβαρή. Ναι. Εμείς κάναμε πρόταση μομφής, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και έχουμε 18 βουλευτές. Αν αυτό που λέει ο κύριος Στρατούλης το εννοεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμπαραταχθεί. Να συμπαραταχθεί, γιατί χρειαζόμαστε 50 υπογραφές για να πέσει, όπως είπε, αυτή η βάρβαρη κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλουμε εδώ υποκρισία, γιατί η υποκρισία περισσεύει και από το Πασόκ και από τη Δημάρ. Λοιπόν, συμφωνήσω. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας πει πραγματικά τι θέλει. Ο αντίλογος που υπάρχει βέβαια εκεί είναι ότι μία πρόταση μομφής λέει, ακούστε, για χαμόγελο το λέω, συσπυρώνει. Σαφώς συσπυρώνει αυτή την ώρα. Είναι πιστεύω ότι μια πρόταση μομφής τώρα συσπυρώνει την τριχοματική κυβέρνηση και δίνει άλοθη να συνεχίσει ακόμα πιο σκληρά. Λοιπόν, γιατί είναι βέβαιο. Γιατί είναι βέβαιο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποσανατολίζουμε τον κόσμο. Γιατί τι θα κουβεντιάζαμε αυτή τη στιγμή εδώ, στο στούντιο, αν δεν υπήρχε η χθεσινή ενέργεια του κυρίου Σαμαρά. Θα κουβεντιάζουμε. Για τη ΔΕΠΑ, που ήταν η μεγαλύτερη πολιτική προσωπική ήττα του κυρίου Σαμαρά τον ένα χρόνο διακυβέρνησης, γιατί το χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά. Είδε τρεις φορές μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου τον εκπρόσωπο των Ρώσων, πλήρης αποτυχία. Θα κουβεντιάζαμε τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, τη βαθιά ύφεση, τα λουκέτα στην αγορά, την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Τα ξεχάσαμε αυτά. Αυτό που ονομάζει success story, ο κύριος Σαμαρά. Και νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η κοινωνία είναι ευαίσθητη, έχει χάσει την εμπιστοσύνη στα κόμματα, στους πολιτικούς και πρέπει με αυτοκριτική διάθεση να προσεγγίσουμε τα προβλήματα. Ναι. Και πρέπει, κύριε Χαρδαβέλα, οι ίδιοι δημοσιογράφοι να κάνουν αυτοκριτική, γιατί η ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε έξω από κομματικές αγκυλώσεις, ότι υπήρχε μια φωλιά διαφθοράς. Βέβαια, με κύρια ευθύνη των κυβερνώντων. Προφανώς. Και θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς πρώτα απ' όλα. Το ερώτημα για μένα είναι: φταίνει αυτή η 2.500. Ας κάνουμε κουβέντα όμως. Φταίνει αυτή η 2.500 αυτή τη στιγμή που είμαστε για τη διαφθορά στην ΕΕ. Αλλά εγώ τρία χρόνια μνημόνιο. Θέλω να πάω ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Χαρδαβέλα, ένα λεπτό σας παρακαλώ να κάνουμε κουβέντα. Ναι, επειδή από τον κύριο Κομνηνό. Θα ξανάρθω σας. Μου έλεγε μέσα που ετοιμαζόμαστε ότι εσύ ποτέ ήσουν στην ΕΝΕΔ. 82. Και μου έλεγε μέσα πριν την πούμε, τι μου έλεγε, πε μου, ότι από τότε. Α, ναι, καλά. Τι, αυτό είναι γνωστό. Και από τότε και από πριν και από μετά, πάντοτε υπήρχε διαφθορά, όπως υπήρχε σε όλους τους κρατικούς. Ναι, αλλά μέσα στην ΕΤ από τότε είχε αρχίσει αυτή όλη η ιστορία να διωγγώνεται. Η διαφθορά, οι αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, σαν σε ημετέρους, τα λεφτά. Από τους διορισμένους διοικητικούς. Όχι μόνο από τους διορισμένους. Όχι από τους υπαλλήλους της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος εκεί έξω συγκεντρωμένος. Θα λέγαμε άλλα πράγματα. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι, Παύλε, φίλε, Παύλε. Παύλε, ένα λεπτό. Επειδή έχω ζήσει πολυτεχνείο και εξεγέρσεις από μέσα κιόλα. Αυτός ο κόσμος για μένα είναι πάρα πολύ λίγος. Κώστα, ένα λεπτό. Εγώ έρχομαι τώρα από εκεί. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει ένα γεγονός. Την πρώτη μέρα στο Πολυτεχνείο ήταν λιγότερη. Λοιπόν, εγώ όμως θα σου πω τούτο. Έρχομαι από εκεί και σε διαβεβαιώ ότι μετά τα τελευταία γεγονότα που έχω δει, απολύσεις, μισθούς, κακό κτλ., είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια πραγματική συγκέντρωση με έναν μπαλμό. Και ξέρεις τι άλλο υπάρχει? Ενότητα. Η νεολαία της Ανταρσίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι δίπλα-δίπλα με το ίδιο σύνθημα. Αυτό για μένα είναι η ήττα της κυβέρνησης. Είδες όμως τι λες? Δεν είπες ότι είναι και κόσμος του Πασόκ, της Δημάρ, της Νέας Δημοκρατίας. Λες είναι η Ανταρσία, είναι η αντιπολίτευση. Είπα αυτούς που έχουν το Πασόκ. Είπα αυτούς που έχουν τα πλακάτια και είδα ποιοι είναι. Σου λέω, είναι όμως και χιλιάδες άλλος κόσμος. Και έβρεχε μέσα, πραγματικά πιστέψτε με, σε όλους τους ορόφους, δεν μπορούσες να κινηθείς. Μάλιστα. Και θα έρθω στο Σαμαρά, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, ολοκληρώστε και θέλω να πάω και στους άλλους κυρίους. Το θέμα δεν είναι κομματικό, είναι εθνικό, είναι θέμα δημοκρατίας. Θα έπρεπε σε μια τέτοια περίπτωση να συσπηρωθεί όλος ο ελληνικός λαός. Ναι, όμως, ανεξαρτήτου. Λοιπόν, εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία είπε. Και επειδή, κατά την άποψή μου, είχε απόλυτο ο Πρωθυπουργός. Δεν ήταν τόσο ήρεμος όσο νομίζω. Κύριε Μαρκάτο, θα έρθω στην σειρά σας. Την είναι. Κύριε Σμακοπούλου, ολοκληρώστε. Θα τα πούμε ξανά. Τελειώσαμε. Κάντε. Okay. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο λαός που δείχνει την συμπαράστασή του στην ΕΡΤ
δεν δείχνει τη συμπέρασή του για την αναδιάρθρωση, την εξυγίανση που πάει να κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί γίνεται μια θυσία, αυτό που είπατε πριν. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Έπρεπε να έχουμε 2.000 εργαζόμενους έξω, έχουμε 2.500, έχουμε πετύχει το στόχο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν τόσο προκλητικός. Ήταν μια ισοπαίδωση. Mm-hmm. Και επειδή ακούω ότι ήταν αμαρτωλή, εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά όχι αμαρτωλή, από, όπως πολύ σωστά είπατε, από τον απλό εργαζόμενο. Ούτε δέχομαι, γιατί ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις, εργαζομένων οι οποίοι μπήκαν με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες στην ΕΡΤ, με προκηρύξεις. Έχω ανθρώπους οι οποίοι χθες κλαίνε γιατί έχουν 3 και 4 παιδιά και βρίσκονται στο δρόμο, άφησαν άλλες θέσεις για να πάνε στην ΕΡΤ, δημοσίου, επειδή ακριβώς μπήκαν με προκήρυξη. Και όταν ακούω τον Πρωθυπουργό να μιλάει για κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι διαβάζοντας το καινούριο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, που κατατίθεται στη Βουλή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει. Θέλω σε λίγο, σε κάποια στιγμή... Σε ένα σημείο μόνο, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό ειδικά, δύο μάλλον τα σημεία, το πρώτο σημείο είναι ότι θα έχουμε μία δημόσια τηλεόραση. Μία δημόσια τηλεόραση και όχι μία κρατική τηλεόραση. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, η ΝΕΡΙΤ ΑΕ, είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος. Master plan υπάρχει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα έγραφε και το προηγούμενο. Δηλαδή το καταστατικό της ΕΡΤ έγραφε δημόσια τηλεόραση εποπτευόμενη το κράτος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεύτερο σημείο, προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Διαφανής και χωρίς τίποτα άλλο. Ο κανονισμός που ίσχυε και που καταργείται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έγραφε ότι γίνονται οι προσλήψεις με διαφάνεια μέσω ΑΣΕΠ, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Το ίδιο συμβαίνει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στο άρθρο 15, αναγράφει ότι η ΝΕΡΙΤ προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου ορισμένου χρόνου κτλ. Παράγραφος 2. Κατ' εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ ΑΕ, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντοτε με τη σύμβαση. Δηλαδή σε όλους. Θα περνάνε και αυτοί. Έχουμε ακριβώς. Όχι βέβαια. Αυτοί δεν περνάνε. Τίποτα. Αυτό είναι οι ειδικές εξαιρέσεις. Επομένως, υπήρχαν και θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά θα δώσω σας. Πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή. Από τα μηνύματα που έχουμε και από τον κοντό και από το τηλεφωνικό κέντρο και από πέρα από το Ιντερνετ είναι ότι αυτή τη στιγμή περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο κόσμο μας παρακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει και ενημέρωση, δεν υπάρχει από τα κανάλια αυτή τη στιγμή καμία αναφορά στην ΕΡΤ, είμαστε ο μόνος σταθμός που αυτή τη στιγμή ζωντανά ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, που έχει να κάνει βεβαίως με τον ξέφυγμα του θάνατο της ελληνικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας, αλλά παράλληλα έχει να κάνει και με ένα μείζον πολιτικό γεγονός που δεν ξέρω πραγματικά πού θα μας οδηγήσει. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Σαμαρά στο πρώτο του μέρος, θα ακούσετε τώρα και το δεύτερο μέρος σε λίγο. Γίνανε κάποιες επισημάνσεις. Εκείνο που είναι φανερό ότι προσπαθεί να ακουμπήσει και να και αποτείνεται σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που σίγουρα υπάρχει, που λέει ότι ιδιαίτερα εν πάση περιπτώσει είναι βρώμικοι, ότι πέρα έχουν καταντήσει πολλοί που είναι κηφίνες, ότι τους δίνουν τα λεφτά εκεί πέρα που θέλουν, ότι βάζουν αυτούς που θέλουν. Δηλαδή υπάρχει σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού αυτή η αντίληψη ότι έπρεπε να γίνει η εξυγίανση και η κάθαρση στην ΕΡΤ. Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Με μια δεν προϋπόθεση. Χρειάζεται να κλείσεις για με να κάνεις εξυγίανση. Με μια προϋπόθεση. Υπάρχουν. Ότι αυτή η εξυγίανση, η κάθαρση της ΕΡΤ, που από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή γίνονται προσπάθειες να γίνει και που δεν έγινε ποτέ, και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έγινε, υπάρχει ένα ρεπορτάζ θέμα αυτό, δεν μπορεί να γίνει έτσι με βίαιο και φασιστικό τρόπο. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Δεν γίνεται να πούμε, άλλες, εγώ σήμερα κόβω την ΕΡΤ. Θα καθίσεις να δεις πλάνα, να συζητήσεις, να βρεις τρόπους, να δώσεις μια προθεσμία 2 ετών, να γίνει κάτι. Δεν γίνεται διότι η Τρόικα σου ζητά 2.000 κεφάλια να λες σήμερα το βράδυ κλείνω την ΕΡΤ. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα και μας τρελαίνει όλους μας. Το ότι πρέπει να γίνει μια καθάριση και μια εξυγίανση σίγουρα πρέπει να γίνει. Πολλοί λένε, μα χρειάζονται 3 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας να έχει η ΕΡΤ. Χρειάζονται 35 ραδιοφωνικοί σταθμοί. Χρειάζονται άλλα 2-3 δορυφράκια κανάλια. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε σε μια κουβέντα που πρέπει να γίνει. Που δεν γίνεται όμως όταν λες κλείνω την ΕΡΤ σήμερα. Λοιπόν, ορίστε κύριε Γκίτσα.
Εγώ θέλω να σημειώσω ότι πραγματικά σε ένα σημείο που η ελληνική κοινωνία πλέον είναι όρημη, είναι έτοιμη να δεχθεί αλλαγές, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και βλέπει ότι κάποια προβλήματα πλέον πρέπει να τα λύσουμε, έρχεται αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού που πραγματικά είναι ακατανόητη. Δεν είναι προϋπόθεση να λύσουμε ή να αναδιαρθρώσουμε την ΕΡΤ το να κατεβάσουμε το σήμα της. Δεν είναι προϋπόθεση. Την ίδια στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη με αυτό το θέμα, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και έρχεται ο Πρωθυπουργός και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν που είμαστε σε μια εν πάση περιπτώσει ηρεμία, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα σήμερα χωρίς λόγο και αντί να προχωρήσουμε στην πραγματική αναδιάρθρωση και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για εγωισμούς και πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πίσω την απόφασή του. Δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο εγωισμός. Και ουέ και αλλή μονό μας, αν ο κάθε Πρωθυπουργός αποφάσιζε κάποια στιγμή να αναδιαρθρώνει την κρατική τηλεόραση κατά το δοκούν και να έφτιαχνε κάτι καινούριο. Να συνεχίσω. Να ολοκληρώσετε. Δεν είναι όμως μόνο ο κ. Πρωθυπουργός. Είναι και άλλοι δύο. Είναι και ο κ. Βενιζέλος, είναι και ο κ. Κουβέλης. Οι οποίοι φαίνεται ότι γνώριζαν το θέμα αυτό και υπό την πίεση των εξελίξεων σήμερα παίρνουν μία άλλη θέση και προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Βάλτε μια ανατελεία, θα συνεχίσουμε εσάς, γιατί είναι ευκαιρία κάτι τελευταίο, με αυτό που βάζετε να πούμε πέντε πληροφορίες να ξέρει ο κόσμος. Απλά θα κάτι τελευταίο για τις εκλογές θέλω να πω. Θα μιλήσετε. Εντάξει. Γιατί να μην κάνουμε ένα διάλογο. Εντάξει, για τις εκλογές μπορώ κάτι και να πω, κλείσω, κάτι δεν θέλω τίποτα άλλο. Η μονόλογη εμένα με... Όχι, εντάξει. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ακούσατε ένα θέμα, ότι ξέρανε και είχε προγραμματιστεί. Γεγονός είναι ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πριν από δύο μήνες. Μέσα από την έρευνα που έκανα σήμερα το πρωί, φτάνοντας μέχρι και σε κάποια στελέχη του στενού πυρήνα Σαμαρά, πριν το Πάσχα, Πάσχα πότε είχαμε, ρε παιδιά, 5 Μαΐου. Πριν το Πάσχα, από Απρίλη, γι' αυτό λέω ότι έχουν περάσει και δύο μήνες, του είχε πει ο Σαμαρά στον Κουβέλ και στον Βενιζέλο, πρέπει να έχω 2.000 κόσμο τον Ιούνιο. Μου ζητάνε, δεν γίνεται με τον πουθενά. Όλα τα υπουργεία μου λένε δεν έχουμε να σου δώσουμε προστισία κόσμο κλπ. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν άρα σε μια αλλαγή μεγάλη της ΕΡΤ, να βρεθούν από εκεί πέρα μέσα κάποιοι που πρέπει να απολυθούν, διότι τον Ιούνιο έχει τη Τρόικα και θα μας δώσει τα φράγκα, κατά το κοινό λεγόμενο. Αντιδράσανε ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος, περάσαμε το Πάσχα. Τους ξαναφωνάζει και τους λέει δεν γίνεται, πρέπει να προχωρήσουμε και αν εσείς δεν συμφωνείτε, θα αναλάβουμε μόνος μου την ευθύνη. Το γράφει η Real News σε πρώτη φάση, πριν από 15 μέρες. Εκείνη την ημέρα, στο ραδιόφωνο εγώ της Real έκανα εκπομπή. Ήταν Κυριακή, θυμάμαι. Γίνεται χαμός. Βρίζουν το Χατζηνικολάου, βρίζουν τη Real, ότι στρώνει το έδαφος για να πάρουν ιδιότητες στα κανάλια κλπ. Και μιλάω με τον πρόεδρο της Προσπέρ τότε, τον οποίο παίρνουμε στο τηλέφωνο, τη διάρκεια τη εκπομπή τη ραδιοφωνική που έκανα, και λέω: τι γίνεται, μου λέει: τι είναι αυτά που κουβεντιάζεται. Έχω ρητή διαβεβαίωση και από τον Βενιζέλο και από τον Κουβέλη ότι δεν θα γίνει τίποτα με την ΕΡΤ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Που σημαίνει ότι του ψιλοκοιμίζανε κιόλα, διότι ξέρανε πού θα πάει το πράγμα. Για μένα, κυρίε και κύριοι, μεγάλη υποκρισία το να λε: εγώ δεν θα σε στηρίξω για να κερδίσεις χρόνο, να φτάσει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, το Σεπτέμβριο, να έχετε υπόψη σας, αυτό που μας αναφέρατε, κυρία Σιμακοπούλου, ως νέο, αυτά θα είναι πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι όταν θα έρθει στη Βουλή το θέμα του αναγκαστικού νόμου, θα έχει λυθεί το θέμα με τη δημιουργία ενός νέου φορέα. Εκ του ασφαλούν λοιπόν αυτή τη στιγμή Κουβέλης και Βενιζέλος, κάνουν την αντιπολίτευσή τους, ξέρουν ότι δεν θα έρθει πικρή στιγμή που θα πρέπει να καταψηφίσουν το Σαμαρά. Μπορούν διότι... όμως να πιέσουν να έρθει άμεσα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ας κάνουν τουλάχιστον. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης. Μα και ο κύριος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, για μένα ναι, και σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνω αντιπολίτευση. Για μένα ναι, η πιο έντιμη στάση από τα δύο κόμματα είναι: δεν σε στηρίζουμε, κυρία, τελειώσαμε, φεύγουμε. Mm-hmm. Προχώρησε μόνος εφόσον παίρνει τέτοια μέτρα και τον ρίχνουμε. Αλλά ποιος θα πάει στις εκλογές, η Δημάρ ή το ΠΑΣΟΚ? Μην περιμένετε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις, στις εσωτερικές αυτή τη στιγμή που δεν κυκλοφορούν έξω. Αν σας πω εγώ ότι νούμερα υπάρχουν, θα σηκωθεί η τρίχα σας. Δημάρχη και ΠΑΣΟΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θέλουν εκλογές αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση. Άρα, στηρίζουμε τον Βενιζέλο εκ του αφανούς, αλλά κάνοντας και αντιπολίτευση για τον κόσμο. Τον Σαμαρά. Δεν ρίχνουμε λοιπόν την κυβέρνηση. Περιμένουμε να κουκουλωθεί το θέμα και να λυθεί, όπως σας είπα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να υπάρχει ο νέος φορέας, οπότε θα υπάρχει ζήτημα. Πάμε.
Κάτι έχει να πει. Τελευταίο για τις εκλογές. Ότι κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε, ψάχνουμε τις εκλογές. Δεν είναι όμως αυτή η λύση. Δεν μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα με εκλογές. Πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσουμε τα μανίκια, να πούμε σε πέντε πράγματα που συμφωνούμε για να πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται πλέον να έχουμε την κοινωνία όμηρο μιας εκλογικής αναμέτρησης. Οι προηγούμενες εκλογές προσέφεραν κάτι. Προσέφεραν μια καθυστέρηση 6 μηνών διαπραγμάτευση με την Τρόικα και τα προβλήματα, και σήμερα είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν πέρσι. Και μεγάλο. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με όλα όσα ακούστηκαν από την σκοπιά απλώς του γιατί το έκανε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς μπροστά του, επειδή έχει πάρει τα σόβρακα στους δύο άλλους εταίρους, έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Παρότι τον είδα ζορισμένο σήμερα που μίλαγε, ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, ξέροντας ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι άθλια, έχοντας αποτύχει παντελώς τις αποκρατικοποιήσεις, έχοντας μόνο έναν ΟΠΑΠ και μία ΕΡΤ τώρα να την κλείνει, λέει. ΟΠΑΠ δεν έχοντας, έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει, δεν έχει θέμα, κλείσει ακόμα. Έχει μία ΔΕΦΑ ΔΕΣΠΑ η οποία απέτυχε, και μάλιστα επειδή είστε και επικοινωνιολόγος κύριε Χαρδαβέλα, πώς κλείνουμε ένα θέμα, δημιουργούμε ένα άλλο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο προσκήνιο υπάρχει η Αμερική ενάντια στον άξονα Βερολίνου, Μόσχας, Πεκίνου, όπου εκεί παίζονται όλα τα παιχνίδια, αυτό η Ελλάδα μπορούσε να το έχει εκμεταλλευτεί αν είχε μια σοβαρή ισχυρή κυβέρνηση, εξαιρετικά πολύ γεωπολιτικά. Έχασε την ευκαιρία της. Ο Πούτιν τους είπε να μην μπουνε. Δεν είναι ότι οι όροι και τα λοιπά, βγήκε εκείνος ο ανεκδίγητος υφυπουργός ενέργειας και είπε κάτι πράγματα που πραγματικά πρέπει πάμε να μεταφέρει. Πάμε τώρα στο θέμα σου όμως. Πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, δεν απασχολεί τον κόσμο τώρα. Έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, ναι, λοιπόν ο Σαμαράς σου λέει, εάν κάνω τώρα και έρχοντας τρίτο μνημόνιο να έρχεται, κακά τα ψέματα, όπου μπορεί να ζητήσουν κούρεμα των καταθέσεων, τα υπόλοιπα ταμεία και ούτω καθεξής, σου λέει αυτή τη στιγμή εάν πω, προσπαθώ να εξηγιάνω τον τόπο, οι άλλοι δύο συνεταίροι, Δημάρ και Πασόκ, δεν με βοηθάνε. Λαέ, στήριξέ με. Εγώ πιστεύω θα βγει κερδισμένος από εκεί. Αυτό είναι το κακό. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ. Αμαρτωλή ΕΡΤ. Βεβαίως υπήρχε μια κυρία που φώναζε τους φίλους της. Βεβαίως υπήρχε ένας κύριος ο οποίος ακούγεται ότι έπαιρνε 60.000 το επεισόδιο. Για κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει. Θα σας δείξω εγώ τώρα μερικά νούμερα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι 880 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι. Πάμε στον κύριο Ψαράτο, σκηνοθέτη στην ΕΡΤ, που είναι πάνω αυτή τη στιγμή και έχει να μας πει κάποια πράγματα. Κύριε Ψαρά, καλησπέρα σας. Τον ακούμε, μας ακούει ο Ψαράς. Ναι, σας ακούω, αλλά επειδή έχω ένα πρόβλημα, παρουσιάστηκε ένα καρδιακό επεισόδιο προχθές, είμαι λιγάκι με χαμηλούς ρυθμούς. Ναι. Μήπως θέλετε να σας αφήσουμε, μήπως έχετε κάποιο ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Αν είναι κάτι πολύ σύντομο και απλό, να σας απαντήσω όλα σε μια. Τίποτα, κύριε Ψαρά, καταλαβαίνετε, τέτοιες ώρες, τέτοια στιγμή, το μόνο που μπορώ να σας ρωτήσω είναι τι μπορεί να γίνει με αυτό το ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ από εδώ και πέρα και πώς μπορεί να αντιδράσει όλος αυτός ο κόσμος, ο εκλεκτός που είναι πάνω στην ραδιοτηλεόραση. Κοιτάξτε, σε αυτό ήθελα να σας πω, γιατί πραγματικά αντιμετωπίζεται η ΕΡΤ με οικονομικά και με δημοσιονομικά κριτήρια. Νομίζω ότι η ΕΡΤ θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται μόνο με πολιτιστικά κριτήρια. Διότι, ναι μεν γίνονται πράγματα τα οποία εγώ πιθανόν δεν γνωρίζω κλπ. Αλλά υπάρχει όμως και ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό, δηλαδή μέσα από την ΕΡΤ έχει αποτυπωθεί όλη η σύγχρονη ιστορία τα τελευταία 50 χρόνια και βεβαίως και η πολιτιστική ζωή. Έχει ένα πολύ σημαντικό αρχείο το οποίο τροφοδοτεί νομίζω όλους τους ερευνητές. Άρα πιθανότατα με δημοσιονομικά κριτήρια και με οικονομικά κριτήρια να μην φαίνεται ότι είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη οικονομικά επιχείρηση, αλλά αν το δείτε με πολιτιστικά κριτήρια και με προσφορά σε πολλαπλά στάδια της κοινωνικής και πολιτιστικής και πολιτικής ζωής, νομίζω η προσφορά της είναι μεγάλη. Μάλιστα. Κύριε Ψαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να κλείσω λίγο και μετά. Ας κλείσω απλώς με δύο ζητήματα, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις ακροαματικότητες. Όταν βέβαια αναγκάζεις ένα κανάλι να παρουσιάζει μονίμως 10 υπουργούς, στους οποίους τους βαριέσαι να τους ακούς, δεν θα αυξηθεί και η ακροαματικότητά του. Ένα το κρατούμενο. Το θέμα των ακροαματικών. Δεύτερον, είναι... τι, ορίστε. Το θέμα των ακροαματικών είναι τώρα. Ένα παιχνίδι. Κάτι που πραγματικά με άγγιξε είναι αυτό που είπε ο κύριος Κομνηνός, που ξεκίνησε τη λέξη Χούντα. Εχθές για να φτάσω στην ΕΡΤ πέρασα από Χούντα. Ήταν οι αστυνόμοι που είχαν κλείσει τη Μεσογείο, από πού φαντάζεστε, πάνω από το Σταυρό.
όπου εκεί υπήρχε και μία, αν θέλετε, ερημιά και ήταν αποπνικτική η κατάσταση. Πήγα να περάσω και εγώ, σας λέω, ούτε ήρωας είμαι, ούτε τσαμπουκάς, ούτε τίποτα τέτοιο. Δηλώς είμαι, πήρα το αυτοκίνητό μου και πέρασα μέσα από τον μπάριερ και πήρα μαζί μου τις κορδέλες. Εγώ, ήρθα αστυνόμος μπροστά, προσέξτε, ο αστυνόμος μπροστά. Θα σε πάω στο αυτόφορο κτλ. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Έτσι γίνεται πάντοτε. Όχι, ένα λεπτό. Δεν γίνεται έτσι πάντοτε. Όταν είναι έτσι πάντοτε σε κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, στα 3 χιλιόμετρα μπροστά ήταν κάποιος κόσμος. Δεν κατάλαβα. Θα μου κλείσουν το δρόμο λοιπόν, να προχωρήσω. Ένα λεπτό, η λύση. Η λύση. Θα την κουβεντιάσουμε τη λύση όχι, μετά. Όχι τώρα τη λύση. Απλή λύση. Μετά, όλοι θα πούν τη λύση. Όχι τώρα έτσι αποτρομακτικά. Να ικανοποιήσουμε και τους δύο. Ορίστε. Ανοίγει η ΕΡΤ και απολύεται ο κύριος Τουρνάρας από διευθυντής της και μπαίνει το κοινωνικό σύνολο. Κοινωνικός θεσμός των εργαζομένων. Αύριο. Ούτε ο ένας κάνει ούτε ο άλλος πολύ. Τα σχόλιά σας. Αν με επιτρέπετε μια φορά. Τι να πω τώρα, μου λέει να πω ο ίδιος Τουρνάρας. Να μιλάμε. Όχι, να μιλάμε. Όχι, να φύγει από τον Υπουργό. Δεν με καταλάβατε. Μιλάμε... Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο υπεύθυνος. Δεν με καταλάβατε. Τουρνάρας είναι από τις Βρυξέλλες. Όχι, να πωλήσει το. Δεν με καταλάβατε. Δεν με καταλάβατε. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος για την ΕΡΤ είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Όταν λέω να απολυθεί, εννοώ να απολυθεί από τη θέση του για την ΕΡΤ. Να πάψει να είναι αυτό. Και να αναλάβουν οι εργαζόμενοι τη δημόσια ΕΡΤ. Το πρόβλημα... Όχι, λέω ποιος είναι ο υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Να γίνει κοινωνικός θεσμός η ΕΡΤ αύριο. Ούτε ο ένας κάνει ούτε ο άλλος. Τρεις λοιπόν, πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Ένα λεπτό πριν κάτι τις παρατηρήσεις σας, θέλω να ακούσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί ο κόσμος εδώ πέρα συμμετέχει με πάρα πολλά μηνύματα. Διαμαρτύρονται γιατί δεν ακούγονται και πρέπει να διαβάσουμε μερικά μηνύματα από τον κόσμο που είναι εκατοντάδες και είσαστε εδώ. Πάμε, Μάρα. Η Άντα Ράγιου μας γράφει: φυσικά και έπρεπε να φύγουν όσοι έφαγαν. Αλλά ποιοι έφαγαν, πάλι θα την πληρώσει ο πεινασμένος για τον χορτάτο. Ο Λευτέρης Ελευθερίου μας γράφει: αν περάσει και αυτό, είναι το τέλος μας. Ένας άλλος τηλεθεατής λέει: παλιόφιλε Κώστα, πες ειλικρινά. Όποτε συνεργάστηκες με την ΕΡΤ, είχες πρόβλημα τεμπέληδων συνεργατών που κοιτούσαν μόνο τι ώρα θα φύγουν από τη δουλειά τους, με λουφαδόρος. Ο Γιάννης Γιαπιτζάκης μας γράφει: πρώτη φορά είδα στη ζωή μου τέτοιο πράγμα χθες. Να πηγαίνουμε από σύνδεσμο σε σύνδεσμο στο ίντερνετ για να δούμε την ΕΡΤ. Το ότι εκπέμπει όμως ακόμα είναι ένα θαύμα. Όσο και αν προσπάθησαν να ρίξουν μαύρο, ακόμα είναι ζωντανή. Θρίαμβος της ελευθερίας της έκφρασης μέσω του ίντερνετ. Από εκεί και πέρα, μαύρο έριξαν στην ΕΡΤ. Μαύρο θα τους ρίξουμε και εμείς στις εκλογές. Έτσι πάει. Η Άννα Μαρία μας γράφει: σύμφωνη με την εξυγίανση. Αλλά αυτό για μένα ήταν η πρόφαση. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ο τρόπος που έγινε. Σε άλλο κλίμα έχουμε ένα μήνυμα. Ο Ιωάννης Μακρύς μας γράφει: επιτέλους ένας πρωθυπουργός που σέβεται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Μπράβο ολόψυχα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς μόλις αύξησαν τα ποσοστά τους κατά 15%. Έτσι, με μια κίνηση και όλα τα αριστερά λαμόγια που λένε τις κλασικές αρλούμπες θα συνεχίσουν να κατρακυλάνε δημοσκοπικά. Είναι μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Ένα λεπτό. Θα διαβάζουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε ακόμη καμία ώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Πάρα πολλά να πούμε. Τις δικές σας τέτοιες παρατηρήσεις, τοποθετήσεις. Ακούτε τι λέει το κοινό αίσθημα. Έλεγα λίγο πριν ότι έκανα ένα ρεπορτάζ λοιπόν σήμερα για να δούμε τι είχε γίνει ακριβώς. Σας είπα λοιπόν ότι είχε ξεκινήσει μια ιστορία αυτή που σας είπα με τον Δενιζέλο, τον Κουβέλη, πριν το Πάσχα, μετά τις ιστορίες. Τι έμαθα, ότι το τελικό σχέδιο για χθες το βράδυ έγινε πριν από 3-4 μέρες με απόλυτη μυστικότητα από το πολύ στενό περιβάλλον του Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θέλανε να προλάβουν να κλείσουν την πομπή πριν ανέβουν απάνω οι συνδικαλιστές ή οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και το εμποδίσουν. Τι κάνανε λοιπόν, χθες απόγευμα ανέβηκαν ομάδες στον ΜΑΤ με απόλυτη μυστικότητα και με τεχνικούς στην Πάρνηθα, στον Ιμητό και σε κεντρικούς πομπούς της τηλεόρασης. Και μόλις δόθηκε το σύνθημα από το Μέγαρο Μαξίμου, άρχισαν να κατεβάζουν σταδιακά τους πομπούς και να πέφτει το μαύρο στην ΕΡΤ. Αυτά όλα για να προλάβουν τις εξελίξεις που θα γινόντουσαν αργά το βράδυ και να προλάβουν την αντίδραση των εργαζομένων και κυρίως των εργαζόμενων στον ΟΤΕ που κάνανε αγώνα χθες τη νύχτα μήπως μπορέσουν και γλιτώσουν το πέσιμο των πομπών. Αν σας είπα πριν από λίγο ότι ήταν εκεί πέρα ήδη τα ΜΑΤ. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κουντουρά. Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η συγκυβέρνηση ήταν και είναι αποφασίζουμε, διατάζουμε και εκτελούμε. Δυστυχώς αυτό που συνέβη είναι ότι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου φέρνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να ψηφιστούν με
Εν συντομία, χωρίς να περάσουν από τη Βουλή. Κατήργησαν τη Βουλή. Κατήργησαν τη Βουλή, κατήργησαν το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής με σκληρές και βίαιες αποφάσεις. Εδώ λοιπόν για πρώτη φορά αντέδρασε η Δημάρ και το Πασόκ. Εμείς τι κάναμε στην προκειμένη. Κάναμε και πρόταση νόμου, έτσι ώστε να καταργηθεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και κάναμε και πρόταση μομφής. Εδώ θέλω να συμπληρώσω, επειδή το είπατε, η πρόταση μομφής στην κυβέρνηση θα τη συσπήρωνε αν και εφόσον ήταν αυτοδύναμη η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να εκθέσουμε και τη Δημάρ και το Πασόκ για την υποκρισία τους. Γιατί αυτή η υποκρισία, όπως είπε και ο κύριος Χαρδαβέλλας, είναι πολύ μεγάλη. Δεν ψηφίζουμε τα εργασιακά, δεν απολύουμε κόσμο, αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση που τα εφαρμόζει. Παρακαλώ, ένα λεπτό, δεύτερη παρατήρηση, ένα λεπτό, πολύ κυρία, γρήγορα. Ένα λεπτό, κυρία Κουθασνίκη, γιατί έχουμε και αυτή τη σύνδεση με την ΕΡΤ και είναι άνθρωποι εκεί, πρέπει να φεύγουν. Η κυρία Δούρου από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ΕΡΤ και είναι στο τηλέφωνο μας. Καλησπέρα σας, κυρία Δούρου. Είμαστε ζωντανή σύνδεση. Καλησπέρα και στους βρίσκονται στο στούντιο. Να μας συγχωρέσετε αν δεν σας ακούμε καλά. Φαντάζομαι θα έχετε σχολιάσει ήδη πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αν επιχειρήσω να παρέμβω με έναν χρήσιμο τρόπο, θα ήθελα, κύριε Χαρδαβέλλα, να σημειώσω τι σημαίνει για την ελληνική ομογένεια το no signal, οι μαύρες δέκτες της τηλεόρασης από χθες στην δημόσια ελληνική ραδιοτηλεόραση. Εκ της θέσεώς μου, εκ της κομματικής μου αρμοδιότητας, από χτες, κύριε Χαρδαβέλλα, είμαι στη δυσχερή θέση και την ίδια στιγμή έμπλεη συγκίνησης από Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι, κύριε Χαρδαβέλλα, δεν πρόσκειται προς Θεού στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, που δεν μπορούν να περιγράψουν με λόγια, και σας προκαλώ αν μπορείτε να βρείτε τι σήμαινε για αυτούς όταν μαύρισαν οι οθόνες. Η υποκρισία λοιπόν και ένα κομμάτι αυτής αφορά το πατριωτισμό της τρικομματικής κυβέρνησης, ο οποίος εξαντλείται προφανώς σε δακρύβεκτες ομιλίες, σε κατάθεση Δάφνων Στεφάνων στις ιστορικές επετείους, αλλά ο πατριωτισμός, κύριε Χαρδαβέλλα, δεν είναι αυτός. Ο πατριωτισμός είναι μια ισότιμη σχέση με την ομογένεια, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος που ήταν εκεί για να την εκμεταλλευόμαστε, και με το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης. Από χτες έχουμε μαυρίσει τους δέκτες της ελληνικής ομογένειας και, κύριε Χαρδαβέλλα, τις καρδιές τους. Και το λέω αυτό, φαντάζομαι μπορεί ήδη να το έχετε σχολιάσει. Ναι, βεβαίως. Αλλά από όσα άκουσα διαστόματος κύριου Κεδίκογλου και διαστόματος Σαμαρά εκ νέου σήμερα, δεν ακούστηκε. Διότι ο πατριωτισμός για μερικούς είναι στην τσέπη, κύριε Χαρδαβέλλα. Δεν είναι σε εκείνες τις ενέργειες οι οποίες πραγματικά τιμούν τους Έλληνες του εξωτερικού. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, και είμαι σίγουρη ότι θα το έχετε σχολιάσει, έχετε μεγαλύτερη εμπειρία της δημοσιογραφικής σας ιδιότητας, είναι το ότι η χώρα μας βρίσκεται πάνω από την πλατεία Ταξίμ σε όλα τα διεθνή μέσα πρώτη είδηση. Για άλλη μια φορά, η χώρα μας είναι πρώτη είδηση και δεν είναι για καλό σκοπό, κύριε Χαρδαβέλλα. Αμαυρώνεται όπως μαύρισαν οι δέκτες των τηλεοράσεών μας. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί θα έπρεπε ο εξορθολογισμός της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης να γίνει με ΜΑΤ. Κανείς δεν καταλαβαίνει, και αν έχετε επιχειρήσει να μιλήσετε με ξένο συνάδελφό σας, πιστέψτε με, δεν σας βοηθάει η χρήση καλών αγγλικών, γαλλικών ή όποια όλη γλώσσα μιλάτε. Τα πρώτα λεπτά είναι λεπτά μηχανίας. Δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί να συνδέεται ο εξορθολογισμός μιας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που ήδη, που έχουν υπάρξει υπουργοί πολιτισμού, εξωτερικών, κομματικά στελέχη και που βοηθήσαν στα μαύρωση της ραδιοτηλεόρασης, να εξορθολογίζεται με ΜΑΤ. Και θέλω να πω στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, γιατί βλέπω ότι γράφουν στα social media, ότι εδώ δεν προασπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στην ανεργία έναντι αυτών που ήδη έχουν βγει. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Διότι παίζετε μια σπέκουλα από την κυβέρνηση ότι ο άνεργος δημοσιογράφος της Αγίας Παρασκευής μετράει πιο πολύ από αυτόν ο οποίος μετά από 2 χρόνια ανεργίας δεν έχει καν το επίδομα. Δεν είναι η δουλειά κανενός που βρίσκεται στο προάβλιο της Αγίας Παρασκευής να προασπίζει δημοσιογράφους. Προασπίζουμε σπουδαία πράγματα που αφορούν την ενημέρωση, τη δημοκρατία, και που σε τελευταία ανάλυση, όποιος θέλει να κάνει καλό στην ελληνική οικονομία, δεν αυξάνει τον αριθμό των ανέργων. Έτσι. Καθαρές κουβέντες. Κυρία Δούρου. Γιατί βλέπω απεγνωσμένους συμπολίτες μου να μου λένε, μα γιατί αυτοί είναι καλύτεροι. Όχι.
Άλλη είναι η μάχη που δίνουμε, κύριε Χαρδαβέλα, και είναι και για την πατρίδα και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Κυρία Δούρου, πραγματικά βάλατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα που είναι εθνικό, το θέμα που είπατε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μαύρο για τους εκατομμύρια ομογενείς Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στο οποίο συμπληρώνω ότι ήδη τη στιγμή αυτή με ειδοποίησανε, μίλησα με τον κύριο Λοβέρδο που είναι στη Ρόδο και μου είπε ότι όπου έχει χαθεί η ΕΡΤ έχουν μπει τουρκικά κανάλια και μεταδίδουν τουρκικά προγράμματα σε όλη την Παραμεθόριο από Θράκη μέχρι Αιγαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, την συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνάντησή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Χαρδαβέλα, χωρίς ίχνος κολακίας, αυτές τις ώρες από χτες κάποιοι δημοσιογράφοι θυμήθηκαν και έγιναν λειτουργοί της ενημέρωσης. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα αν αυτός ο αγώνας στο τέλος θα είναι νικηφόρος ή όχι. Είναι σπουδαίο πράγμα για τους μελλοντικούς μας αγώνες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καληνύχτα σας. Η δεύτερη παρατήρησή μου ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να φέρει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και το κάνει πάρα πολύ. Ο κοινωνικός αυτοματισμός, τον οποίο το τον είδα κάνει και με μέσα, πολύ μεθοδικότητα, έτσι ώστε να πετύχει αυτό που πέτυχε και στις εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω που είπε στους συνταξιούχους: εμείς τουλάχιστον μπορεί να σας κόβουμε τη σύνταξη, αλλά την έχετε. Οι άλλοι, αν θα βγούνε, θα τη χάσετε. Αυτό είναι ανεύθυνο, είναι σκληρό, είναι βίαιο, είναι μεγάλη υποκρισία. Και η τρίτη παρατήρηση, και κλείνω, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη αποτυχία στο πρόγραμμα και στις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και στο να μαζέψουν τα έσοδα, τα οποία θα σας θυμίσω. Πρέπει μέσα στο 2014 να έχουν 25 δις και μέσα στο 2015 16 δις, είναι όλο 41 δις. Και επειδή και η Τρόικα είπε ότι υπάρχει και χρηματοδοτικό κενό 8 δις, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι προφανώς, επειδή δεν μπορούν να τα βρούνε για 7η συνεχή χρονιά, ύφεση κλπ. Κλπ, να φτάσουν σε ένα σημείο τον Σεπτέμβριο. Να κάνουν και άλλες περικοπές μισθών συντάξεων και άλλους στόχους και να πάμε και σε άλλο μνημόνιο. Γι' αυτό πετάνε λοιπόν την μπάλα στην εξέδρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε. Πάμε. Λόγω της πολύ 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 μεγάλης συμμετοχής του κοινού στην εκπομπή αυτή, είναι έτοιμα χιλιάδων ανθρώπων να το παρατείνουμε λίγο το πράγμα ακόμη. Προφανώς θα καθίσουμε λίγο ακόμη περισσότερο μαζί σας. Όχι πολύ όμως, λίγο. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να σας πω μερικά στοιχεία από όλα αυτά που έχουμε υπόψη μας. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει πλεόνασμα στα οικονομικά της ΕΡΤ. Το έχει παραδεχθεί ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τουρνάρας, το Μάιο, είπε ότι η ΕΡΤ έχει πλεόνασμα 40,97 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, χρήματα κερδοφόρα. Υπάρχουν, κερδοφόρα επιχείρηση. Και συνεισφέρει με το 50% των εσόδων της, 129 εκατομμύρια ευρώ έχει συνεισφέρει στη μαύρη τρύπα του χρέους. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Σαμαρά το Μάιο. Μισθή σε κάποιους τεράστιοι. Στους ελάχιστους τεράστιοι. Στους δικούς μας ανθρώπους. 648.000 ευρώ ετήσιο μισθό σε έναν άνθρωπο. Βαλμένο από την κυβέρνηση την προηγούμενη. Πού πηγαίνουν τα 300 εκατομμύρια που λένε ότι είναι από το χαρά της ΔΕΗ. Ξέρετε, πληρώνουμε όλοι μας στη ΔΕΗ για την ΕΡΤ. Δεν είναι και ωραία η λέξη χαράτσι γι' αυτό. Έτσι, είναι έτσι μια καθιερωθεί όμως. Εντάξει. Λοιπόν, πού πηγαίνουν αυτά τα 300 εκατομμύρια. Τα 75 εκατομμύρια πηγαίνουν στον λειτουργό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ξέρετε εσείς αυτό, το λειτουργό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 40 εκατομμύρια πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιστρέφονται δηλαδή από αυτά 40 εκατομμύρια στο Υπουργείο Οικονομικών υπέρ του βασικού μετόχου. Δηλαδή είναι ο βασικός μέτοχος στο Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό είπα να απολυθεί. Και άλλα περίπου 15 εκατομμύρια πηγαίνουν στο ΦΠΑ. Άρα λοιπόν από 300 εκατομμύρια έχουμε 75 στον λειτουργό αγοράς, συν 40 στο Υπουργείο Οικονομικών πάμε στα 115, συν 15 ΦΠΑ. 130 εκατομμύρια. Μένουν 170 εκατομμύρια για τη λειτουργία της ΕΡΤ, η οποία βγάζει και πλεόνασμα. Και το ερώτημα είναι σε όλους μας, το πολύ λογικό ερώτημα είναι σε όλους μας. Κλείνεις ένα οργανισμό κερδοφόρο πάντα για να κάνεις κάτι καινούριο που δεν είναι καθόλου διαφορετικό σε ό,τι αφορά
την σκοτεινή πλευρά της ΕΡΤ στο νέο φορέα, όπως μας εξήγησε πολύ σωστά η κυρία Σιμακοπούλου, που έχει την πρόταση για το. Έτσι, μπορεί να το κάνεις για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, το προσωπικό μπορεί τώρα να τίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να αλλάξει, λέω. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα θέμα που επικρατεί και που είναι προβληματισμός του κόσμου είναι μήπως όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να κάποιοι που έχουν κανάλια και επιχειρήσεις τεράστιες. Για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ιδιωτικά συμφέροντα. Έχει ακουστεί και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των αμοιβών. Που είπατε ότι είναι 800 ευρώ και 1100 ευρώ. 880 μου είπαν ότι είναι ο μέσος όρος. Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια τους. Πόσα παίρνει ένα συγχωρείο. Οι υπερορίες εκτός έδρας έχουν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι από πέρυσι που δουλεύουν. Δίνονται 1,4 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς 11 ειδικών συμβούλων. Και εδώ πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα σταματήσω. 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μισθούς 11 ειδικών συμβούλων και 16, λέει, ατόμων ειδικών θέσεων. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά, εσείς που ξέρετε. Και πού ήταν η αντίδρασή μας, κύριε Χαρδαβέλα, όλο αυτό το διάστημα. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι μέσα στην ΕΡΤ δεν θα έπρεπε ένα χρόνο τώρα. Φωνάζουνε, η αλήθεια είναι. Ναι. Φωνάζουνε. Τα λένε. Δεν είναι φωνάζουνε. Ότι τα λένε. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Κάποιος από αυτούς ήταν στο γραφείο του κυρίου Κεδίκογλου, λέει, και έπαιρνε δύο μισθούς. Να σας πω θέμα κάτι. Είναι... Εδώ υπάρχει μια πλήρης παράνοια, την οποία την προσπερνάμε. Εγώ δούλεψα στο ραδιόφωνο, στην Era Sport, και έπαιρνα 500 ευρώ το μήνα. Άλλα τόσα παίρναν όλοι οι δημοσιογράφοι. Όταν λέμε ότι η ΕΡΤ, ας πούμε, έχει αυτούς τους υψηλούς μισθούς, λοιπόν, είναι όπως λέμε το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, είναι τόσο. Και συμψηφίζουμε το εισόδημα του Χ εφοπλιστή με το εισόδημα της γιαγιάς μου που μένει στη Βέρεια. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και εδώ. Για ρωτήστε πόσο παίρνουν οι δημοσιογράφοι στο σύνολό του στην ΕΡΤ, πόσο παίρνουν οι χολύπτες, πόσο παίρνουν, τέλος πάντων. Θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μία όντως παράνοια. Πριν 2 χρόνια, 3, λοιπόν, όλοι ήμασταν με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ψηφίστηκε ένα διάταγμα για νομιμοποίηση να είναι μόνιμη. Λοιπόν, και μετά από 2 χρόνια τους διώχνουμε όλους για να κάνουμε ένα καινούριο φορέα κτλ. Υπάρχει μια γενικότερη πολιτική, δηλαδή... Εμείς που διαχειριστήκαμε, και όταν λέω εμείς που ήμασταν στην εξουσία, ή εκάστοτε εμείς. Ήσουν στην εξουσία. Όχι, εμείς που εσύ, λέω. Εκείνη. Ναι, ναι, ας το πούμε γενικά. Ναι, να μην δείξουμε προσωπικότητες. Λοιπόν, από την κακοδιαχείριση των διάφορων δημόσιων φορέων, είναι γενικότερη πάγια φιλοσοφική πολιτική αυτή τη εξουσία και τη προηγούμενη κτλ. Λοιπόν, δεν φταίει ο κακός διαχειριστής, αλλά φταίει ο ίδιος ο φορέας. Ο φορέας είναι μια χαρά. Ακόμα και διεφθαρμένος εντός εισαγωγικών, που είναι η ΕΡΤ, είναι κερδοφόρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Μην πέσουμε στην παγίδα. Κατάλαβα. Ότι θέλω το θέμα της ΕΡΤ και του κλεισίματος είναι οικονομικό. Η ΕΡΤ έχει, θα μου επιτρέψετε, μόνο τρεις λέξεις. Ολοκλήρωση και να πάω σε δύο κυρίες, επειδή δεν έχουν μιλήσει πολύ. Ναι. Ο κόρης Κομινός και ο κ. Φέρης έχουν μιλήσει πάρα πολύ λίγο. Θα τον καλύψουν, Μέρη, και είναι συνάδελφοι που λέγαμε. Θα τον καλύψει καθόλου. Λοιπόν, η ΕΡΤ, εκτός από πληροφόρηση, είναι πολιτισμός, ψυχαγωγία, αθλητισμός και κοινωνική και εθνική επαφή όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών συνανθρώπων. Λάικο μνήνε. Χούντα λοιπόν και παιχνίδια εξουσίας. Εσύ επιμένεις εκεί, δηλαδή. Θα επιμένω και έτσι θα κλείσουμε κιόλα. Αποφασίζουμε, διατάζουμε και εκτελούμε. Άκουσα με χαρά ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν πρόταση μορφής. Και άκουσα με χαρά το άλλο μέρος της αντιπολίτευσης, οι 60 βουλευτές να έχουν κατέβει στην ΕΡΤ. Εγώ θέλω να αποπαγιδευτώ από τον κεντρικό πυρήνα της ΕΡΤ συζήτησης, διότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να καταθέσουν πρόταση μομφής για 1000 τεκτενόμενα μέσα από αυτή τη χουντική διακυβέρνηση της χώρας, αυτοκτονίες, ένα 700 εκατομμύριο άνεργοι, κόψιμο συντάξεις κλπ. Κλπ. Μην τα λέω, τα ξέρουν πια, τα λένε κάθε μέρα. Και επίσης για το άλλο μέρος της αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, θα περίμενα οι 60 βουλευτές να κατεβαίνουν κάθε μέρα στους δρόμους για τα 1000 τεκτενόμενα μέσα από αυτά τα παιχνίδια εξουσίας. Ερχόμαστε τώρα στην ουσία. Να αποπαγιδευτούμε λίγο από τον κεντρικό πυρήνα του θέματός σου που λέγεται ΕΡΤ.
τι θα γίνει. Εμένα η μάνα μου, η οποία είναι υπερήλικας από τη Μικρά Ασία και έχει δει χίλια δυο πράγματα, το μόνο που μου λέει που μπορώ να κάνω είναι να τους καταργέμαι. Καταργέμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όλες οι άλλες φίλες της που ευτυχώς είναι καλά σε αυτή την ηλικία, κάνουν το ίδιο. Όμως, αυτοί που δεν μπορούν να καταραχθούν, όχι ότι δεν πιστεύω στην παράδοση, πιστεύω ότι κάπου. Γιατί υπάρχει και που λένε οι παλιές ότι η κατάρα πιάνει. Αφού λοιπόν να μην κάτσουμε να δεχτούμε και να περιμένουμε στοικά τις κατάρες, κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Ακόμα και το συνδικαλιστικό σας όργανο κτλ. Βλέπω ότι ενεργοποιήθηκε τώρα με την ΕΡΤ, που θα έπρεπε κι εσείς να έχετε κατέβει για χίλια δυο πράγματα. Λελάκη, έχεις που συμβαίνουν. Έχει 1000% δίκιο. Τα λέω και τα ξαναλέω. Ντρέπομαι που ακούω και μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι να αξιολογήσουμε τη διαφθορά της ΕΡΤ και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να απολογηθούν όλοι. Έτσι. Και να πούνε γιατί δεν κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν. Μία τελεία βάλτε. Πάμε στο τηλέφωνο μας πάλι. Είναι στο τηλέφωνο μας ο πρόεδρος της ΠΡΟΣΠΕΡΤ, ο κύριος Παναγιώτης Καλφαγιάννης. Κύριε Καλφαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας στο πάνελ σας και στους ακροατές. Να είστε καλά. Ένα λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, εγώ θέλω να μου δώσετε μια απάντηση που θέλω να την ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Πριν... Δεν σας ακούω καλά, κύριε Καρδαβέλα, λίγο πιο δυνατά. Πριν από μια εβδομάδα, κύριε Καλφαγιάννη, ναι. Σε μια τηλεφωνική μας συζήτηση από το Real FM, το ραδιόφωνο, μάλιστα. Όταν για πρώτη φορά γράφτηκε στη Real News η είδηση ότι υπάρχει ζήτημα ΕΡΤ, σας είπα ότι υπάρχει αυτό το θέμα και το ρεπορτάζ είναι ακριβές. Και μου είπατε όχι, έχω τη διαβεβαίωση και του Κουβέλη και του Βενιζέλου ότι δεν θα γίνει τίποτα με την ΕΡΤ. Γιατί το είπατε αυτό και αν η πληροφόρηση ήταν τέτοια που οδηγήσε στη σκέψη ότι προσπαθούσαν να σας αποκοιμήσουν για να γίνει αυτό που έγινε χθες με τον ξαφνικό θάνατο. Μάλιστα. Αν είδατε και αν ξέρετε, μια εβδομάδα συνέχεια και ο κύριος Κεντίγογλου έλεγε παντού έχω βαρεθεί να διαψεύδω τα σενάρια περί κλεισίματος ΕΡΤ. Όσο δε για τον κύριο Κουβέλη και για τον κύριο Βενιζέλο, σήμερα που τους επισκέφτηκα και πάλι, μου δώσαν τη διαβεβαίωση ότι θα καταθέσουν σχέδιο νόμου που θα έχει δύο άρθρα. Το ένα άρθρο θα είναι η κατάργηση... Κύριε Καλφαγιάννη, δεν σας ρώτησα αυτό. Το ξέρουμε ότι θα κάνουν αυτά που θα κάνουν. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία για μένα. Πριν από μια... Ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ. Το έκανα ο κύριος Σαμαράς. Εγώ δεν μίλησα για τον κύριο Σαμαρά, όπως είπατε. Μίλησα για τους άλλους εταίρους. Αν ο κύριος Σαμαράς νομίζει ότι λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία μόνη της στη χώρα και δεν έχει εταίρους και συνεταίρους, δεν το μπορούσα να το φανταστώ. Άλλο κύριε Καλφαγιάννη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας ρώτησα. Πριν από μια εβδομάδα, εσείς μας βεβαιώνατε ότι ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος που μιλήσατε μαζί τους σας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και να αγγιχτεί η ΕΡΤ. Ενώ ξέρανε ήδη από το Σαμαρά ότι θα προχωρήσει την ενέργειά του. Και ρωτάω, γιατί το κάνανε και τι σκέπτεστε εσείς. Σας ξαναλέω όμως τα πραγματικά γεγονότα. Αυτοί μου είπαν και σήμερα, μου επιβεβαιώσαν ότι το μάθανε την Κυριακή το βράδυ, την περασμένη Κυριακή, όχι την προπερασμένη που είχε γράψει Real News, αλλά και εγώ για το δημοσίευμα. Δεν αναίρεσα το δημοσίευμα σας. Όχι, δεν μιλάμε, δεν μιλάω για αναίρεστη, όχι. Εγώ σας ρωτάω γιατί αν πραγματικά σας κοροϊδέψαν και εσάς, υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Και βεβαίως και σας είπα ότι δεν μας κοροϊδέψαν. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ορίστε, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ορίστε, ναι, ακούω. Ακούω κύριε Καλφαγιάννη. Και ποιος σας είπε ότι δεν μας κοροϊδεύουν και εμάς. Πρώτα-πρώτα μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που άλλα λέει τη μια μέρα, άλλα λέει την άλλη. Και πριν μια ώρα ο κύριος Κεντίγογλου, το ξαφνικό θάνατο, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια δεν κοιτάζει τον καθρέφτη να πει τι είχε πει πριν μια εβδομάδα πριν και πριν 6 μήνες πριν. Όταν έλεγε ότι οι ιδιωτελείς συμφέροντα κλείνουν την Ετένα και τους περιφερειακούς σταθμούς και ότι όταν αναλάβανε αυτός με τη Νέα Δημοκρατία και θα ήταν ο αρμόδιος υπουργός, η ΕΡΤ θα απογειωνότανε, θα είχε 5 δορυφορικά κανάλια, θα ήταν μοχλός ανάπτυξης και θα είχε και όλα τα κανάλια της, όπως και τη ραδιοτηλεόραση που σήμερα την ειδωρεί, που είναι το αρχείο του περιοδικού τύπου. Ακούστε με κάτι. Ακούστε με κάτι. Δεν λέω για την αξιοπιστία των πολιτικών. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω έναν αγώνα για τη δημόσια τηλεόραση αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία. Δεν μπορεί κανένα κόμμα που δεν είναι μειοψηφία στη Βουλή, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι είναι μειοψηφία. Και τα τρία κόμματα σας κοροϊδέψανε. Στο συγκεκριμένο θέμα να λέει ότι εγώ νομοθετώ
Και εγώ το περνάω από τη Βουλή όποτε θέλω, εφόσον έχει επέλθει αυλικός θάνατος. Νομίζουνε. Κύριε Καλφαγιάννη, κύριε Καλφαγιάννη, ακούστε μας παρακαλώ, πρέπει να κάνουμε διάλογο όμως. Ναι. Εσείς πιστεύετε, είστε πρόεδρος της Προσπέρης πόσο καιρό? Είμαι από το... από το 9. Από το 9. Άρα λοιπόν 4 χρόνια. Σε αυτά τα 4 χρόνια εσείς είδατε ότι πρέπει πραγματικά να γίνει μια εξυγίανση της ΕΡΤ, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ΕΡΤ ή θα έμενε έτσι το πράγμα? Όχι, θα σας πω. Εγώ είμαι αυτός που από το 2005 κατηγορούσα για διαφάνεια, για αρρωσιοτολογία και διασπάθηση δημοσίου χρήματος τον κύριο Παναγόπουλο που είναι με 7 κακουργήματα. Έγινε ένα διάλειμμα. Τελείωσε το διάλειμμα. Μάλιστα, έγινε ένα... όχι, δεν τελείωσε, είναι για κακουργήματα. Ναι. Έγινε ένα διάλειμμα στη θητεία μου στην Ομοσπονδία και επανήλθα το 2009. Όταν αναλάβαμε, η ΕΡΤ ήταν μέσα από τη θητεία του κυρίου Παναγόπουλου 115 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως από τον πρώτο χρόνο και από την πρώτη στιγμή πριν τα μνημόνια ζητήσαμε από την κυβέρνηση του Πασόκ τότε και τον κύριο Παπαγεωργίου να κάνουμε ένα business plan, το οποίο ποτέ δεν έγινε βέβαια, αλλά υπήρχε, να εξηγιανθεί η ΕΡΤ. Πράγματι με τις περικοπές των εργαζομένων, με τον Μόχτο και τον υδρότα τους, αλλά και με τις περικοπές όλων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εντός εισαγωγικών και με μεγάλο ορθολογισμό σε βάρδιες εκτός έδρας κτλ. Καταφέραμε από τον πρώτο χρόνο, χωρίς απολύσεις, η ΕΡΤ να είναι κερδοφόρα 45 με 50 εκατομμύρια. Ένα λεπτό, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αφού τα ξέρατε όλα αυτά και τα βλέπατε όλα αυτά. Μα τα εφαρμόσαμε. Δύο λεπτά, κύριε Καλφαγιάννη μου. Εσείς μιλάτε εδώ πέρα ότι είχατε δει. Μιλάτε ότι είχατε δει ότι γινόταν όλη αυτή η βρωμιά με στην ΕΡΤ, με τις αναθέσεις, με τους ημέτερους, με τα λεφτά, με όλα αυτά. Γιατί δεν κάνατε έναν αγώνα τότε, όπως κάνετε τώρα έναν αγώνα? Και ποιος σας όπως... είπε ότι δεν κάναμε και καταγγείλαμε? Τι, κάνατε κάτι απεργίες, θυμάμαι δύο μέρες, μια μέρα, έπρεπε να πείτε δεν δουλεύουμε, κλείνουμε τα πάντα, εάν δεν ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Μα συγγνώμη, νομίζω ότι δεν θυμόσαστε ότι πέρυσι το Δεκέμβριο είχαμε 42 μέρες απεργία. Για αυτά τα θέματα, διαφάνεια, αρρωσιοτολογία και κατασπατάληση. Και επί εποχής μας και άλλο τα ίδια. Και έγινε τίποτα? Έγινε τίποτα? Δεν γινόταν τίποτα, αλλά το θέμα δεν είναι αν γίνεται ή όχι, το θέμα είναι να χάρεις έναν αγώνα για εξυγίανση. Ωραία. Όπως και τώρα έχουμε καταγγείλει, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός ξεχνά, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Όταν έχει ήδη 4 συνταξιούχους συμβούλους ο κύριος Πρωθυπουργός και μιλάει για οφείλεια εργαζομένων, είναι ντροπή, όταν τους έχει με 3.500 ήδη συνταξιούχους. Ωραία. Πέστε μου τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής ήταν ακόμη πιο επιθετικός, ακόμη πιο σκληρός στις θέσεις του. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Εσείς λοιπόν κάνετε την απεργία σας με τη συμπαράσταση δική μας και άλλων εργαζόμενων. Πού θα πάει αυτό το πράγμα από την πλευρά σας, διότι δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνει ο Σαμαράς, εμάς μπορεί να πει αύριο το παίρνω πίσω τον νόμο ή όχι. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε? Μένετε εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Κάνετε κατάληψη και. Εμείς κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία. Το συνταγματικό δικαίωμα στην δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί να το καταργήσει καμία μειοψηφία. Ούτε καμία κυβέρνηση, ούτε η Χούντα το κατέργησε το 1967. Έκανε άλλο ένα κανάλι αντί να κλείσει την Ετένα. Για λόγους δικούς. Άρα λοιπόν θα μείνετε εκεί μέσα στην ΕΡΤ λειτουργώντας όπως μπορεί να λειτουργήσετε την ΕΡΤ αυτές τις μέρες. Βεβαίως. Παρότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει επιλέξει τη σκληρή σύγκρουση μαζί μας, κόβοντας μας τα τηλέφωνα, κόβοντας το ίντερνετ, κόβοντας τους πομπούς. Δηλαδή φαίνεται σαν ένας μικροκακοποιός ή σαν ένα μικρό κακό παιδί. Είναι δυνατόν να βάζει ολόκληρη κυβέρνηση όλες τις υπηρεσίες της, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και όλα τα υπόγεια μέσα για να σταματήσει την επικοινωνία? Η επικοινωνία, μακάρι η Νέα Δημοκρατία να κάνει συνέλευση και να έχει 30.000 συνέλευση, λέω, συγκέντρωση και να έχει 30.000 κόσμο σε μια ώρα, όπως είχαμε εμείς εχθές. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο. Κύριε Καλφαγιάννη, ένα λεπτό, μια ερώτηση στον κύριο Μαρκάτο και σας αφήνουμε. Πώς βλέπετε τη συμπαράσταση από την ΑΔΔΗ και τη ΓΕΣΕ? Και το λέω αυτό ευθέως, σας το λέω, διότι θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί είχαν προδώσει το κίνημα των καθηγητών. Πώς βλέπετε την αντίδρασή τους εσάς? Εμείς αυτή τη στιγμή αμέσως η ΓΕΣΕ, η ΑΔΔΗ και οι καινούργιες δυνάμεις που έχουν μπει στα διοικητικά του συμβούλια συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μαζί με όλα τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες και εξαγγέλουν αύριο πανεργατική απεργία. Ολική. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε έναν αγώνα για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία και όχι για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και μόνο. Ούτε για τις δουλειές μας.
Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς είπε ότι θα γίνουμε και πλούσιοι. Θα μας δώσει 50-60 χιλιάδες αποζημίωση και θα μας ξαναπροσλάβει. Αυτά να τα λέμε αλλού. Μάλιστα. Όχι σε εμάς. Ο κύριος Σαμαράς είχε ό,τι μνήμη έχει ή μας κοροϊδεύει. Είτε το ένα κάνει, το άλλο κάνει, ψεύδεται. Κύριε Φαγιάννη, βάλτε το πέρα μια τελεία, διότι μια και αναφέρεστε στο τι είπε ο Σαμαράς ή δεν είπε ο Σαμαράς, θα βάλουμε τώρα αμέσως και δείτε το κι εσείς το δεύτερο μέρος της ομιλίας Σαμαράς σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, πάρα πολύ προκλητικής, με στραμμένη το μένος του, κυρίως κατά των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να μείζουν θέμα με την τοποθέτηση του Πρόεδρου. Προέκυψε ένα θέμα σημαντικό, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είπε ο Πρόεδρος ότι την Κυριακή το βράδυ γνώριζε ο κύριος Κουβέλης, ο κύριος Βενιζέλος, για το κλείσιμο. Μεσολάβησαν δύο μέρες. Οι δύο αρχηγοί δεν είπαν τίποτε δημόσια, που προφανώς στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Άρα, αν θέλετε την προσωπική μου πολιτική εκτίμηση, δεν το ξέραν δύο μέρες. Το ξέραν δύο μήνες. Ακόμα χειρότερα. Δεν είναι δύο μέρες. Ακόμα χειρότερα. Άρα δεν παίζεται ένα θέατρο πολιτικό. Θα το κουβεντιάσουμε. Πάμε σε αυτό το βίντεο. Σας λέω σήμερα, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα ακούσει. Δεν ξέρω αν τώρα μας έχουν συνδέσει με την τηλεόραση. Η συντεχνία έχει επιβάλει σιωπή στα μίντια. Μαθημένοι βέβαια είμαστε. Τους τελευταίους μήνες, και το λέω γιατί έχουμε κοντή μνήμη δυστυχώς οι Έλληνες, τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξε περίπτωση που να έρθει σημαντικός ξένος στην Ελλάδα για να στηρίξει την προσπάθεια της χώρας, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και δεν υπήρξε περίπτωση και εμείς να κάνουμε σημαντική επίσκεψη σε ξένη χώρα για να βρούμε κάποια στήριξη που να μην πέσει πάνω τυχαία σε απεργία της ΕΡΤ. Απεργούσαν κάθε φορά που γινόταν κάτι σημαντικό και αισιόδοξο. Αυτή την ενημέρωση προσέφεραν. Εμείς θα αποκαταστήσουμε αληθινά δημόσια ενημέρωση. Με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση ελπίζω που θα υπάρξει ποτέ στα ελληνικά ΜΜΕ. Ήδη έχουμε καταθέσει μια σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή. Αυτό που είδατε τις μέρες αυτές είναι κατά την άποψή μου οι τελευταίοι σπασμοί ενός καθεστώτος προνομίων που καταραίει και που θα έπρεπε να έχει παραμεριστεί από χρόνια. Κύριε Φέρη, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Φέρης καθόλου. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα και ουσιαστικότερα. Μου λυδηγόταν κάποτε ο Μακαρίτης ο Μάνος Χατζηδάκης ότι όταν βρίσκομαι, λέει, σε ένα σαλόνι που έχει πολιτικούς και συστήνουν ο ένας τον άλλον, όταν έφτανε η σειρά μου λέγανε «Α, είναι μαζί μας, χαχά, και ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, χαχά». Με ένα γελάκι, λέει, πάντα. Γιατί μας θεωρούν μάλλον σαν καραγιόζηδες ή γελοτοποιούς του βασιλιά. Αυτή η αλαζονία των πολιτικών, και μιλάω για μια μεγάλη πλειοψηφία, απέναντι στον πολιτισμό και στους ανθρώπους του πολιτισμού, είναι αγραμματοσύνη. Είναι άγνοια. Δεν ξέρουν, δεν τους είπε ποτέ κανένας ότι ο πολιτικός υπάρχει χάρη στη δημοκρατία και η δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό δημιούργημα όλων των εποχών. Αυτή είναι παιδιά του πολιτισμού και δεν είναι ο πολιτισμός παιδί της πολιτικής. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Σίγουρα απόλυτα. Λοιπόν, κύριε Φέρτη, έχετε και εσείς μεγάλη ευθύνη. Γιατί οι άνθρωποι του πνεύματος, τρία χρόνια τώρα που καταστρέφεται η πατρίδα. Ελάτε τώρα. Ελάτε, μην το ανοίξουμε αυτό. Γιατί είναι κουφή και θα το ανοίξουμε μετά το διάλειμμα. Τέλος. Διάλειμμα σε εξάλληση τώρα. Κυρίες και κύριοι, βλέποντας τα πράγματα με ένα ψύχρεμο μάτι, υπάρχει βεβαίως ένα μείζον πολιτικό θέμα και το κουβεντιάζουμε. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος που αυτή τη στιγμή είναι στο κατόφλι της δυστυχίας και μιλάει τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι και έχει σχέση με αυτό που λέμε εξυγίανση της δημόσιας τηλεόρασης. Θα σας πω δύο στοιχεία για το θέμα αυτό, αλλά ήθελα να ολοκλήρωσες, Κώστα μου, αυτά που έλεγες, ότι τελείωσες. Ναι, θέλω να πω ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι πως εμείς είμαστε οι δημιουργοί πολιτισμού
και εμείς πρέπει να επιβάλλουμε τουλάχιστον να ανοίξουν τα αυτιά τους. Mm-hmm. Δεν ζητάμε τίποτα σπουδαίο. Mm-hmm. Να ανοίξουν τα αυτιά τους και να ακούσουν. Είμαστε αποκλεισμένοι, εμείς οι διανοούμενοι που δεν μιλάμε και δεν μιλάμε και δεν μιλάμε. Είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα κανάλια. Γιατί ο κ. Γιαννάκης έβαλε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον πριν από λίγο. Πριν τελειώσει, πριν κάνω το διάλειμμα, είπατε ότι εσείς πνευματικοί άνθρωποι τι έχετε κάνει, αυτό δεν είπατε. Με την έννοια ότι περιμένεις όταν η κρίση έχει διαλύσει τα πάντα, την πνευματική ελίτ, την ακαδημία, ανθρώπους του πνεύματος, να είναι μπροστά και από τα κόμματα και από τους πολιτικούς. Υπάρχουν, και αλλά από τους δεν παρουσιάζονται, Μιχάλη. Σήμερα ανοίξτε το Facebook από το Σύλλογο του Παντίου. Οι καθηγητές του Πολυτεχνείου και του Παντίου είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΣ. Ποιος τα δείχνει, ποιος τα λέει και ποιος σε φωνάζει. Ανοίξτε το Facebook. Πρέπει να βρει τρόπο. Υπάρχουν τρόποι. Δύο λεφτά παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Φέρη. Ανοίξτε το Facebook και θα δείτε πάρα πολλά ονόματα διανοούμενων και καλλιτεχνών που παίρνουν θέση έντονη και επίμονη. Σας διαβεβαιώ εγώ γιατί. Δεν περνάει όμως αυτό στην. Περνάει. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, Μιχάλη, τα οποία καλύπτουν, συγγνώμη, την κυβέρνηση και τη συγκυβέρνηση και κοιτάνε να. Και εδώ έχει και ευθύνη η αντιπολίτευση. Με συγχωρείς, αλλά έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση. Δεν δικαιούνται η οποία όλο αυτό το διάστημα, αντί να εμφανίσει μια εναλλακτική πρόταση, αντί να πείσει την κοινωνία, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απόψε προσπαθεί πάση θυσία να καπελώσει την αγωνία και την εκδήλωση του λαού, των εργαζομένων στην ΕΡΤ και να εμφανιστεί. Δεν μου λέτε ένα λεπτό, παρακαλώ. Ήταν εσείς κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να ανεβαίνει επάνω και δεν τον βγάλαμε, ή κανένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει επάνω. Δεν λέω ότι προβάλλεται. Θέλω να πω δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει χώρο και εξαιρετικό. Υπάρχει ο κίνδυνος όμως. Αυτό δεν κάνει κανείς τους. Εμείς το πρωί παλεύουμε να βγάλουμε, να φέρουμε εδώ πέρα ένα πολιτικό από αυτά τα τρία κόμματα και δεν έρχονταν κανείς. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος. Όταν πας να καπελώσεις και να εμφανιστείς σε μια τέτοια αντίδραση, γιατί υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, που θα περιμέναμε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να ήταν μπροστά. Εκεί απήχαν όμως. Γιατί εκεί υπήρχε πολιτικό κόστος. Ας πήγαινε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης να πάνε. Που εκλέγουν τις κυβερνήσεις, λένε σήμερα είσαι εσύ, αύριο είναι ο άλλος. Τότε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Αυτό μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Όχι, να το πολεμήσουμε, να αγωνιστούμε στους δρόμους και στις πλατείες. Για να το πολεμήσουμε, χρειάζεται ρεαλιστική πρόταση. Χρειάζεται να πείσουμε την κοινωνία, να τη φέρουμε κοντά μας. Για να μπορεί να υπάρξει ένα παρακαλώ. Από την άλλη μεριά, οι ανεξάρτητες έχουν μια συνολική πρόταση. Ποιο την παρουσιάζει. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε πρόταση να πάμε σε εκλογές, να παραιτηθούν οι βουλευτές, να πάμε σε εκλογές. Δεν το κάνουμε. Θα μου επιτρέψει να ρυθμίσει την κουβέντα όμως. Θα σας πω. Άμα είναι απεταγός έτσι δεν γίνεται τίποτα. Αν αυτή τη στιγμή υπήρχε η ενότητα απαραίτητη, εξωκομματική, απαραγμένη από όλα τα κόμματα, δεν ξέρω το έτος, και το σθένος, αυτή τη στιγμή έπρεπε να γίνει κατάληψη και αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα σε 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει το σθένος. Δεν ξέρω. Υπάρχει ενότητα. Δεν ξέρω. Ορίστε, δεν μάλλον. Ξέρω. Παρακαλώ. Μα για ποια ενότητα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως είπαμε πριν, να βάζουμε τους άνεργους σε μια ζυγαριά και να λέμε γιατί οι άνεργοι έχουν με καλύτερη μεταχείριση οι άνεργοι της ΕΡΤ από τους άνεργους του ιδιωτικού τομέα. Μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση που ζούμε. Όλοι αυτοί που θα είναι άνεργοι θα μπουν σε μια αγορά ιδιωτική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Υπάρχουν μόνο τα ιδιωτικά κανάλια. Οι ατομικές συμβάσεις είναι έτοιμες. Και τα χρήματα που θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνονται με 900 και 1000 ευρώ θα πάνε 600 ευρώ. 400. Και θα χάσουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε. Ενώ αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πληρώνονται σήμερα αρκετά χρήματα και θα εκβιάζονται. Ακριβώς. Θέλεις, δεν θέλεις, δεν πειράζει. Αυτοί που έπαιρνε χιλιάδες ευρώ. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι σήμερα που πληρώνονται πολλά αυτό χρήματα. Αυτό ήθελα να πω. Που παίρνουν κάτι παραπάνω. Ότι παίρνουν κάτι παραπάνω, αλλά αυτοί που έπαιρνε χιλιάδες ευρώ που ήταν η διοίκηση και μόνο. Έτσι. Δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι, ούτε γιατί κλείνει η ΕΡΤ, ούτε γιατί θα ανοίξει η ΝΕΡΙ, η οποία ουσιαστικά τι αλλάζει, ένα όνομα αλλάζει. Ένα όνομα, δηλαδή, τίποτα άλλο και δεν είναι και έβριχο. Δεν είναι όμως μόνο 2.500. Ο Πρωθυπουργός προώθησε αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό μέσα από το λόγο του, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, να φέρει τις διάφορες ομάδες ένας ανάποδα με τον άλλον. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ειλικρινά σας το λέω. Να σας πω λοιπόν γιατί αυτά που λέγονται και από τον Πρωθυπουργό ότι. Όλοι βολεμένοι επάνω στην ΕΡΤ και είπε ότι φημώθηκε κιόλας. Το φαντάζεστε ότι οι εργαζόμενοι το απαγόρευσαν. Παρακαλώ, από τον Νοέμβριο οφείλονται δεδουλευμένες υπερορίες σε όλο το προσωπικό της ΕΡΤ και νυχτερινά και εξαιρέσιμες ημέρες και 10.000 ώρες
τους χρωστάνε από τα ρεπό που έπρεπε να έχουν πάρει οι άνθρωποι. Έναντι το Μάιο για όλα αυτά που σας είπα, που δεν τους πληρώνουν υπερορίες, πήρανε οι περισσότεροι 1,04 ευρώ στο μισθό τους και κάποιοι λιγότεροι πήραν 6,70 ευρώ στο μισθό τους. Από μια κερδοφόρα επιχείρηση. Ναι. Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν και γίνονται, δεν μπορεί κανείς να λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνω είναι προνομιούχοι, αμείβονται, γεμίζουν λεφτά κλπ. Άλλο το να εξηγιάνουμε την ΕΡΤ και να την κάνουμε πραγματικά ένα φορέα που να λειτουργεί σωστά, και άλλο αυτά τα αίσθη που γίνονται και να κατηγορούμε από πάνω τους ανθρώπους αυτούς ότι είναι ιερές αγελάδες που δεν τους πειράξει κανείς. Για πάμε λιγάκι όμως εδώ πέρα σε εσάς για να δούμε τι γίνεται. Εδώ πέρα γίνεται χαμός σήμερα, αλλά πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Πάμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής. Ολυμπιακοί και ΕΡΤ έδειχναν και πήγαιναν την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Κόβουν οτιδήποτε έφερε το εθνικό μας σύμβολο. Ελπίζω κάθε πρωί να βάζετε εσείς, κύριε Χαρδαβέλα, από το σταθμό σας τη σημαία μας και τον εθνικό μας ύμνο. Ο Δημήτρης Λουλούδης μας γράφει: Μήπως το μαχαίρι πρέπει να μπει κάποτε στο κόκαλο? Η ΔΕΗ, η Βουλή, ο ΟΣΕ κτλ. Έχουν τόσους προνομιούχους που η ΕΡΤ μπροστά τους οχριά. Αλλά δεν έκλεισαν. Ίσως εξηγιανθούν. Εδώ στο Γαλαξίδι έχουμε 4-5 ραδιοσταθμούς που παίζουν σκυλάδικα και μόνο τον κρατικό 107 FM. Για να ακούμε ραδιόφωνο, μας λέει ένας άλλος τηλεθεατής. Ο Κώστας Καραχρήστος μας γράφει: Να υπάρξει εξυγίανση με ανοιχτή την ΕΡΤ, το γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό θα ήταν αδύνατο. Και όποιος το υποστηρίζει, απλώς υποκρίνεται. Διότι τον διακόπτη θα τον κατέβαζαν ούτως ή άλλως οι συνδικαλιστές, αν θίγονταν τα συμφέροντά τους. Έχω την εντύπωση ότι η προσέγγιση που κάνετε στο θέμα είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με τη θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. Ελπίζω να το βάλετε το θέμα σε συζήτηση στο πλήρη. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι, κυρίες και κύριοι, από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες εξυγίανσης της ΕΡΤ. Άνοιξα σήμερα το αρχείο μου, γιατί έχω γράψει πάρα πολλά για τα θέματα αυτά, στα νέα που ήμουνα, και σημείωσα το εξής. Κωνσταντίνος Καραμαλής έφερε τον Σερ Χιου Γκριν, πρέπει να το θυμόσαστε εσείς, του BBC, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ένα χρόνο μετά που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, λοιπόν, έφερε την Χιου Γκριν ο Καραμαλής από το BBC. Τον πληρώσαμε άντρα. Έκανε μια έτσι μελέτη, την παρέδωσε στον αείμνηστο τότε Λαμπρία, που ήταν υπουργός τύπου του Καραμαλή. Προέβλεπε συγχώνευση ΕΤ και ΕΝΕΔ τότε. Μόλις πήγε να γίνει κάτι, σταμάτησε αμέσως, διότι υπήρξαν προφανώς αντιδράσεις. Επί Ανδρέου Παπανδρέου, ο Γιώργος Ρωμαίος, πρόεδρος της ΕΡΤ, έκανε μια μελέτη με άξονα τη συγχώνευση καναλιών, καλύτερη κατανομή του προσωπικού και περιορισμό των εξωτερικών παραγωγών. Τον σταμάτησε ο αείμνηστος επίσης Πεπονής, που ήταν τότε υπουργός πληροφοριών. Το 1985 πάλι ο Γιώργος Ρωμαίος, σαν ευρωβουλευτής αυτή τη φορά, επανέρχεται και κάνει μια μελέτη και μια πρόταση, έχοντας και τη στοιχεία από την Ευρωβουλή και από τις ευρωπαϊκές άλλες τηλεοράσεις, να ισχυροποιηθεί από τη μία η ΕΡΤ και να προκηρυχθεί δημοπρασία για 2 ή 3 ιδιωτικά κανάλια, λέγοντας ότι η χώρα αυτή δεν αντέχει παραπάνω από 2 κανάλια και να έχει η ΕΡΤ. Πάει και αυτό. Και πριν 22 μήνες, επί Γεωργίου Παπανδρέου, ξεκινάει, λέει, μια προσπάθεια από τον κύριο Μόσιαλο, που κάνει και αυτός μια μελέτη, μια αναδιάθρωση της ΕΡΤ, να περιοριστούν κατά 500-600 οι θέσεις εργασίας. Γίνεται χαμός, σταματάει και αυτή η προσπάθεια. Και σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Αλλά ο ρόλος του συνδικαλιστή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι σηκώνει τα χέρια ψηλά όταν σου βάζουν χέρι στο προσωπικό. Ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι να αγωνίζεται να μην γίνεται αυτό. Όντως υπήρξε μια τέτοια εποχή, και ο Λάκης Κομινός πρέπει να την ξέρει, και στην κρατική τηλεόραση υπήρχε η συνδικαλιστική παρουσία, ήταν πάρα πολύ έντονη και πάρα πολύ. Δεν σταμάτησε ποτέ. Όμως η δουλειά των συνδικαλιστών είναι αυτή. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει τον τρόπο. Τον τρόπο, όχι αυτόν τον τρόπο όμως, κλείνω σήμερα το βράδυ την ΕΡΤ, να έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα να συνδιαλλαγεί με τους συνδικαλιστές και να βρεθούν λύσεις. Ελάτε τώρα, κύριε Χαρδαβέ, με συγχωρείτε, η αντίδραση αδεδή τώρα και αυτό είναι πραγματικά, πώς να τη χαρακτηρίσω? Εδώ κινδυνεύει η δημοκρατία, δηλαδή έρχεται μια κυβέρνηση και σου λέει: Κλείνω το κανάλι, δεν με ενδιαφέρει, το αμαρτωλό κανάλι, αν θέλεις. Και αυτή τη στιγμή αδεδή λέει μία μέρα απεργία. Όχι, να πει απεργία διαρκείας μέχρι να τον πάρουν πίσω. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Νομίζω ότι σήμερα το μείζον είναι η πρακτική. Κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ΕΡΤ.
Αλλά σήμερα αυτό που ενοχλεί όλους μας είναι η πρακτική που χρησιμοποιήθηκε. Η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα έχει προειδοποιήσει, και θα το πω αυτό, για το εξωθεσμικό διευθυντήριο των τριών, το οποίο δυστυχώς παρέχει σήμερα πολύ κακές υπηρεσίες στη χώρα. Και δυστυχώς απέναντι σε αυτό το διευθυντήριο των τριών υπάρχει μια αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι αρνητική, είναι η αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Mm-hmm. Αυτά λέει ο κ. Λεβέρδος. Αυτά λέει η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Πού ήταν ο κ. Λεβέρδος? Δεν σας διέκοψα, να ολοκληρώσω. Έφτιαξε το συνταξιοδοτικό που θα μου πάει τη σύνταξη του 2000. Ο κ. Λεβέρδος θα λέει αυτά. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Εάν ξέρατε πόσο κακή εντύπωση κάνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν ξέρατε, το βλέπω εγώ εκεί, πόση κακή εντύπωση κάνετε όταν κομματικοποιείτε το θέμα και ο καθένας λέει ο Λοβέρδος είπε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε το άλλο, ο Καμένος είπε το τρίτο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει μία. Αφήστε με να ολοκληρώσω όμως αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει μία εθνική συνεννόηση των κομμάτων, της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους, για να υπάρξει μία συγκεκριμένη γραμμή και θέση απέναντι σε αυτό που μας λέει. Να πούμε τώρα ο Λοβέρδος τι είπε και ο Καμένος τι είπε. Να πούμε επιτέλους για αυτά που συμφωνούμε. Ο συνοφόρος των μνημονίων είναι αντιπολίτευση. Να πούμε επιτέλους για αυτά που συμφωνούμε και να μην λέμε πλέον για αυτά που διαφωνούμε. Να πούμε λοιπόν που συμφωνούμε, γιατί αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Πρέπει λοιπόν. Συμφωνούν τώρα ενώ διαφωνούσαν προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και να δώσει λύσεις στα καθημερινά. Το success story του κυρίου Σαμαρά δεν είναι μια καραμέλα την οποία θα τη φάμε και θα γίνουν όλα καλά. Θέλει δουλειά και εδώ είναι, πιστεύω, και η αντιπολίτευση να στηρίξει κάθε προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, θέλω να πω στην κυρία Σημακοπούλου ότι μας το μόνο να σας πω για τους δημοσιογράφους και την κυβέρνηση. Ανοίξατε μια συζήτηση. Εντάξει, επειδή ανοίξατε μια συζήτηση και είπατε ότι είναι λίγοι. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Θα πείτε. Η κυρία Σημακοπούλου θα προετοιμαστεί, διότι με ρωτάνε πάρα πολύ τι θα κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούν να κάνουν. Αυτό έχει μεγάλη ήδη σημασία. Ολοκληρώστε τώρα, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν θέλω να πω. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι λίγοι. Η κοινωνία έξω πονά. Γιατί είναι λίγοι εκεί. Ναι, η κοινωνία έξω πονά. Ποιοι είναι λίγοι. Παρακολουθεί συγκριτικά. Γιατί πλέον όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν προβλήματα. Πολύ σοβαρά. Μάλιστα, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα. Υπάρχει ένα ερώτημα που απευθύνεται σε μένα από δύο-τρεις. Παρακαλώ, κύριε Στοντογιαννίδη. Υπάρχει ένα. Θα σα αρθούμε τώρα στην άποψή σα, αλλά δεν ακούσαμε. Είναι λίγοι. Δηλαδή, ακούω από την αρχή τη εκπομπή ότι είναι λίγοι. Έλατε. Ποιοι είναι λίγοι. Κύριε Στοντογιαννίδη, για μένα είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Γιατί είναι λίγοι. Μαζί για το CNN. Μαζί για το BBC. Δεν είναι 15.000. Όταν στις μεγάλες συγκεντρώσεις ήταν τρεις. Δηλαδή, εσείς είσαστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του κόσμου. Από αυτά που έχω δει τώα τελευταία, αυτό ναι. Από τις συγκεντρώσεις του 1985 προφανώς. Εγώ θα περίμενα να είναι 100.000 κόσμος, να είναι 200.000 κόσμος. Σιγά σιγά θα μαζευτούν. Πάμε σιγά, για νέο πολιτισμό, αν εξακολουθείς αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, για πέστε μου τι λέμε. Θα δεχόσαστε να πάτε στην ΕΡΤ να παρουσιάζετε δωρεάν εκπομπή, κύριε Χαρδαβέλα, για να τη βοηθήσετε. Ναι, θα πήγαινα, ευχαρίστως. Καλέστε με να κάνουμε εκπομπή δωρεάν. Αυτό είναι μια θέση, μια συζήτηση. Αυτή τη φάση, εγώ πιστεύω ότι πλήττεται όλο το δημοσιογραφικό επάγγελμα και όχι μόνο και των σκηνοθετών και των τεχνικών και όλων μας. Αν μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε την κατάσταση και να βάλουμε λίγο την πλάτη μας, ναι, μπορώ να κάνω μια εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω καμία δέσμευση. Δεν έχω καμία δέσμευση, να την κάνουμε. Στο παρελθόν σου είχα φτιάξει 11 συνέχειες τζάμπα. Λοιπόν, δεν καταλάβω. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Σημακοπούλου είναι εργατολόγος και πραγματικά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία σε αυτούς τους 2.500 ανθρώπους στη ΔΕΡ, τι κάνουνε, ξαφνικά βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη, δεν το περιμένανε, πήγαν το μεσημέρι στη δουλειά τους και στις 11 το βράδυ τους είπαν είσαστε απολυμμένοι όλοι. Τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, καταρχήν έχει βγει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Ισχύει βέβαια από τη δημοσίευσή της. Να σας βοηθήσω στη σκέψη σας. Πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή σε 40 μέρες. Ακριβώς. Και έχει μια διάρκεια 90 ημέρων για να ψηφιστεί. Για να άρα κερδίζουν τρεις μήνες ουσιαστικά. Εννοείται. Όμως ήδη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει προσβληθεί από την ΕΡΤ στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχει κατατεθεί προσφυγή με αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο μέσα στο πολύ σε 5-6 μέρες θα έχουμε μια απόφαση. Θα πω τι θεωρώ εγώ ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η απόφαση, χωρίς βεβαίως να υποκαθιστώ σε καμία περίπτωση τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Και έχει οριστεί για να συζητηθεί η κύρια προσφυγή 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Μάλιστα. Η προσωρινή διαταγή λοιπόν έχει το εξής νόημα. Εάν χορηγηθεί, τότε σταματάει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να ισχύει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από την Ολομέλεια και μάλιστα την Ολομέλεια λόγω του μείζωνος του θέματος.
Εδώ έχουμε το εξής θέμα, αν αυτή η προσφυγή έχει κάποια βάση. Και έτσι μπορούμε να έχουμε κάποιες ελπίδες ότι εκεί το Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να το ακυρώσει. Έχει βάση, γιατί μπορεί με το καινούριο νόμο να αναφέρεται ότι καταργούνται οι διατάξεις του προηγούμενου νόμου της ΕΡΤ και του κανονισμού, αλλά δεν καταργείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ισχύον και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι δηλαδή είναι σε ισχύ. Είναι το άρθρο 15. Το άρθρο 15 μιλάει για την ελευθερία της τηλεόρασης, της επικοινωνίας. Είναι η ελευθερία της έκφρασης. Είναι η ελευθερία της αναλογικότητας. Μα ρωτήσαν πολλοί εργαζόμενοι, συγγνώμη για διακοπή, ότι αν προσφύγουν συνολικά στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχουν ελπίδα. Το Συμβούλιο Επικρατείας εξετάζει μόνο την εγκυρότητα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Ο εργαζόμενος της ΕΡΤ, επειδή συνδέονταν με την ΕΡΤ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει δικαίωμα όταν θα του έρθει η ατομική πράξη απόλυσης, που μέχρι και σήμερα μιλούσαμε με το Υπουργείο και δεν γνώριζαν ούτε πότε, ούτε αν θα βγουν ατομικές πράξεις απόλυσης. Αυτές τις ατομικές πράξεις έχει ο καθένας δικαίωμα να την προσβάλλει και με ασφαλιστικά μέτρα για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με κύρια προσφυγή. Το θέμα είναι βέβαια σε ποια ΕΡΤ. Εκεί είναι ένα ζητούμενο, γι' αυτό και θεωρώ ότι πρακτικά έγινε και το κλείσιμο. Διότι αν η ΕΡΤ ήταν ανοιχτή και καταργούνταν η θέση του κάθε εργαζόμενου, όπως γινόταν και με τις εφεδρίες, τότε μία προσωρινή διαταγή θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα. Θα επέστρεφε στη θέση του. Τώρα όμως με το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι λίγο δύσκολο πρακτικά. Είναι λίγο δύσκολο πρακτικά να επιστρέψουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει σχέση με το τι απόφαση θα βγει από το δικαστήριο. Αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανασταλεί η εκτέλεσή της, τότε όλα είναι. Πότε αναμένεται αυτή η απόφαση, δηλαδή. Η προσωρινή διαταγή συνήθως βγαίνει μέσα σε κάποιες μέρες. Δηλαδή έχει ήδη. Τι συμβουλεύετε εσείς αυτόν τον κόσμο όλο να κάνει? Καταρχήν, από τη στιγμή που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει προσβληθεί από την διοίκηση, από την ΠΟΣΠΕΡΤ, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την προσωρινή διαταγή και βεβαίως περιμένουμε και τι θα γίνει με τις ατομικές πράξεις. Δηλαδή, αν δεν έχουμε μια ατομική πράξη απόλυσης, δεν μπορεί ο καθένας να πάει να προβάλλει, γιατί δεν έχει απόλυση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και η απόλυση συνεπάγεται, όπως είπε, αποζημιώσεις, μία αποζημίωση, την νόμιμη, έτσι, και όχι τίποτα γενναιόδωρα, όπως άκουσα και το είπε. Δεν μπορώ να κατανοήσω το γενναιόδωρα σε απόλυση. Δεν μπορώ, έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δηλαδή, γενναιοδορία στην απόλυση δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο νόμος, ο πρόσφατος, ο οποίος έκανε τις αποζημιώσεις των απολύσεων μηδαμινές. Αυτά θα πάρουν και αυτοί ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Το ταμείο τους, θα μου επιτρέψετε, είναι μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Το ταμείο τους θα υποστεί τεράστια βλάβη, διότι αυτοί οι άνθρωποι έδιναν εισφορές σε αυτό το ταμείο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να δίνουν εισφορές, είναι άνεργοι. Θα έχουμε και απώλεια και στο ασφαλιστικό του. Ξεκινάω τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη, την τελική μας βόλτα και την τελική μας, έτσι, να ακούσουμε τους καλεσμένους μας μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, που παρουσιάσαμε κλπ. Λέγε, Παύλο. Πρώτο και κύριο, η Βουλή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση, δεν μπορεί να βγάλει καινούρια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια πολιτικής επιβίωσης. Τελείως. Την κυβέρνηση μπορεί να τα αλλάξει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, η αφορμή αυτή τη συγκέντρωση των 15 χθες, των 30 σήμερα, αλυσιδωτά θα μπορεί αύριο να είναι 130. Μην την υποτιμούμε. Είναι μεγάλη συγκέντρωση. Για μένα είναι το σπίρτο, το οποίο μπορεί να δώσει τη μεγάλη φωτιά της ανατροπής. Δηλαδή, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, για να κλείσω, δεν θα πω άλλα. Λοιπόν, δεν κλείνει. Η ΕΡΤ δεν κλείνει σήμερα. Η ΕΡΤ ανασταίνεται μάλλον με όλη αυτή τη διαδικασία. Και εξαγνίζεται όχι από κυβερνητικούς παράγοντες και εξουσιάζοντες, από τον ίδιο το λαό που συμμετέχει. Και αν είναι λίγοι αυτοί, να πάμε και εμείς όλοι μαζί μετά την εκπομπή να φωνάξουμε και τους φίλους μας, αύριο να γίνουν περισσότεροι. Αυτοί θα γίνουν, και δεν είμαι μάντης κακών, σήμερα το πρωί, εάν δεν επέμβουν τα ΜΑΤ να αδειάσουν το χώρο. Θα γίνει περισσότερος ο κόσμος. Θα γίνει περισσότερος ο κόσμος. Κύριε Φέρη. Εγώ θα πω, επειδή είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αίγυπτο και έχω ζήσει 22 χρόνια στην Αίγυπτο, ξέρω πάρα πολύ καλά, παρακολούθησα πάρα πολύ κοντά την επανάσταση της πλατείας Ταχρήρ, η οποία δεν έμοιαζε με καμία άλλη από αυτές τις εντός εισαγωγικών αραβικές ανοίξεις. Είχε ένα χαρακτηριστικό. Είχαμε συνέχεια επαφή και με τους Αιγύπτιους και με τους Έλληνες της Αιγύπτου. Είχα ένα βασικό χαρακτηριστικό. Την ενότητα και την απεξάρτησή τους από τα κόμματα. Για να επιτευχθεί αυτό, υιοθέτησαν μια πονηρία ανατολίτικη
Είπανε για να μπορέσουμε να ενωθούμε πρέπει το αίτημά μας να είναι ένα. Παρένθεση κάθε φορά. Ξεκινήσανε δηλαδή με το να φύγει ο Μουμπάρακ. Το παλέψαν, έφυγε ο Μουμπάρακ. Την άλλη εβδομάδα πήγανε, περάσαν στο Σύνταγμα. Εάν και ούτω καθεξής. Και θα συνεχιστεί ως το τέλος έτσι. Είναι πετυχημένη η επανάσταση της Αιγύπτου. Γι' αυτό το λόγο. Εάν βρεθεί αυτός ο τρόπος να κατεβαίνουμε ενωμένοι χωρίς κομματικές διακρίσεις και βάζοντας ένα στόχο κάθε φορά. Με ένα στόχο. Την ΕΡΤ τώρα. Ναι. Και όταν υποχωρήσουν θα δούμε τι, ναι, τι άλλο, ναι, ναι, θα βρούμε. Κατάλαβα. Που να μας ενώνει, που όχι να μας χωρίζει. Γιατί μια κοινωνία που είναι συγκρουσιακή είναι μια κοινωνία που απαρνιέται το λόγο ύπαρξής της. Κύριε Κομινίνε. Χούντα λοιπόν πάλι. Συγχνέντια εξουσία. Στη Χούντα. Όμως νομίζω από αυτό που είπε ο Κώστας ξεκινώντας, αφού το πρώτο πετραδάκι μπορεί να μπει από την ΤΕΡΤ, εγώ λέω να ξαναθυμηθούμε τη ΔΕΗ, τις γυναικούλες που πάνε και κάποια γεροντάκια που έχω τύχει να πάω κι εγώ για διακανονισμό και έχω δει για 60 και 80 ευρώ να κάνουν διακανονισμό, την ΕΙΔΑΠ που έβγαλε σε πληστηριασμό σπίτι κάποιου για 800 ευρώ, τα κλειστά άπειρα ρολά σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της Ελλάδας, τους άστεγους, τα συσίτια στην εκκλησία, τα συσίτια άλλων οργανώσεων. Μάλιστα, σωστά. Είναι... Είναι μυριάδες πράγματα και όλα αυτά, αν τα βάλουμε, γιατί δεν ξέρω, τα βάζουμε με αιχμή την ΕΡΤ, αλλά έπρεπε ήδη να έχουμε ξεσηκωθεί. Κάποιος το είπε από την πλευρά την άλλη και θα συμφωνήσω μαζί του. Μήπως όλο αυτό γίνεται για να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Βεβαίως. Και να ασχοληθούμε αυτό τώρα. Αυτό το ρόλο λοιπόν, το γι' αυτό θέλω να επανέρχομαι με τη Χούντα, διότι αυτό το ρόλο της εκτόνωσης εγώ δεν θέλω να τον υποστώ. Αρκετά μέχρι τώρα που έχουμε πάθει φίλοι μου όλοι, εγώ, όλοι έχουμε πάθει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πόσο θα πάει αυτό. Μάλιστα. Κυρία Κουντούρα. Να μην ξεχνάμε τις αυτοκτονίες. Κυρία Κουντούρα. Εγώ θα πω το πιο απλό, αυτό που είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μας, ότι υπάρχει εθνικό θέμα, ότι η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο. Έκλεισε, έσβησε η φωνή της Ελλάδος στην Ομογένεια. Είμαι κι εγώ υπεύθυνη και έχω την ευθύνη και της Ομογένειας και βρίσκομαι και στην Επιτροπή του Απόδημου Ελληνισμού. Πραγματικά τα τηλέφωνα ήταν πάρα πολλά, η αγανάκτηση, ο θυμός, η θλίψη τεράστια. Μην ξεχνάμε για τις συχνότητες στις παραμεθόριες περιοχές που ήδη αρχίσανε να επιβεβαιώνονται ότι τις έχουν πάρει η γείτονα χώρα, δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι και το ράδιο. Και αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω είναι ότι δυστυχώς με έναν αυταρχισμό, με ένα αποφασίζουμε, διατάζουμε και εκτελούμε, περνούν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και καταλύεται το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου να καταργηθεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το ίδιο είπε και το Πασόκ και η Δημάρ. Περιμένω να δω αν είναι υποκριτές ή αν λένε αλήθεια. Θα δείξει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε μια κυβέρνηση που το τελευταίο διάστημα κυβερνά με φύλλα πορείας και με λουκέτα. Και δυστυχώς έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ενώσει και να πείσει την ελληνική κοινωνία. Οπότε θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κ. Φέρτης. Ότι αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε την κοινωνία, να υπάρξει μια ηγεσία η οποία θα πείσει ότι μπορεί να ανατρέψει με μια ρεαλιστική, αποτελεσματική πρόταση για την επόμενη μέρα, μάλιστα, νομίζω θα είμαστε πάλι εδώ να συζητάμε. Η κυρία Σιμακοπούλου μίλησε, εσείς θα σας αφήσουν την επόμενη φορά, γιατί πρέπει να σταματήσουμε, μια να κλείσουμε. Μία φράση, κλείστε όμως. Μία φράση. Επειδή διάβασα ένα πολύ ωραίο γκράφιτι, το μόνο πράγμα που δεν θα σου πάρουν ποτέ είναι η τηλεόραση. Μάλιστα. Υπάρχει λόγος. Εσείς. Αντιλαμβάνεστε εγώ τα συμφέροντα πίσω από αυτό. Η χώρα χρειάζεται ηρεμία, δεν χρειάζεται εκλογές και υπεκφυγές. Δεν χρειάζεται όμως και εξωθεσμικά όργανα όπως ήταν αυτό της τριτοκομματικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είσαστε μαζί μας αυτό το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να τα ξαναπούμε. Γεια σας.